έρθω κι εγώ. Μου βάλατε τρία μικρόφωνα. Νομίζω ότι είναι και για άλλο. Άρα, αυτό είναι για να αναδείξω στο πλαίσιο της εργατικότητας. Νομίζω ότι είμαστε, όπως λέμε, Λεωνίδας Κυριακό. Ένα άνθρωπο στο τέλο τη εκδήλωση μπορεί να κάνει οποιαδήποτε ερώτηση. Είναι συζήτηση η εκδήλωσή μα και να μα απαντήσει ο κύριο Βουλγιώ. Ναι, και στην πραγματικότητα μπορεί να κάνετε και ερωτήσει στην ενδιάμεσο, γιατί επειδή θα μιλήσουμε για έξι την παιδεία, οι ερωτήσει που είναι μόνο στο τέλο εκνευρίζουν τον ακροατή, γιατί έχει σκάσει μέχρι να κάνει την ερώτησή του, σκέφτεται συνεχώ την ερώτησή του. Και εμεί μιλάμε για άλλα πράγματα και μετά δεν θυμάμαι τι ήθελα να πω. Άρα έχετε κάτι στο ενδιάμεσο που θα το χρησιμοποιήσουμε χωρίς κανένα πρόβλημα. Απλώς σας προετοιμάζω γιατί είστε και σε αυτόν τον χώρο. Οποιαδήποτε ερώτηση τεθεί θα έχει απάντηση. Θα μην κάνετε ερωτήσεις μόνο για να κάνετε ερωτήσεις, γιατί μετά θα έρθει η απάντηση και θα λέτε τι ήθελα και την έκανα. Άρα, έτσι φιλικά, ανοιχτά, με καλή διάθεση και καλή πρόθεση. Όταν θα μιλήσουμε τώρα για το θέμα της έξυπνης παιδείας, μην το πάρετε σαν μια αντιπαράθεση με την υποχρεωτική εκπαίδευση. Η ιδέα ποια είναι ότι στην εκπαίδευση, την κλασική, ας το ονομάσουμε έτσι, έχουμε ένα θέμα με την ύλη, έχουμε ένα θέμα με τις ηλικίες, έχουμε ένα θεσμικό θέμα με την Ελλάδα που θεωρεί ότι δεν μπορούμε να έχουμε αλλαγές τάξεων ανάλογα με τις ηλικίες. Από την άλλη πλευρά, έχουμε τους ανθρώπους που είναι ειδικοί, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, εκπαιδευτικοί, διδακτικοί, και όλοι αυτοί ξέρουν ότι έχουμε διάφορες ταχύτητες στην ανάπτυξη των παιδιών. Όμως, παρόλο που έχουμε αυτές τις διάφορες ταχύτητες, τους δώσουμε στην διατάξη. Άρα, έχετε ένα παράδοξο, είναι ότι το ξέρουμε, ερευνητικά και επιστημονικά λειτουργεί έτσι, αλλά μετά λέμε θεσμικά, και δεν θα το αλλάξουμε. Για ένα πολύ απλό λόγο, ο νομοθέτης θα σας πει ότι άμα επιτρέπουμε στα παιδιά να πηδήσουν τάξη, θα πηδούσαν όλοι. Είμαστε στην Ελλάδα, είμαστε όλοι εξής, όπως ξέρετε. Αλλά επειδή δεν πηδάμε τις τάξεις, άλλοι πηδάμε. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι ξαφνικά, θα δίνω ένα παράδειγμα, σε επίπεδο νοητικό, τα ελληνόπουλα είναι ακριβώς όπως τα ξένα, απλώς δεν φαίνεται. Εδώ στο πτυχίο. Και μετά το μεταπτυχιακό φαίνεται. Και δεν είπα γιατί δεν φαίνεται πριν, είναι πάρα πολύ απλό, γιατί στι πανελλήνιες μπαίνουν εκεί που μπορούν και όχι εκεί που θέλουν. Άρα έχουμε παιδιά που σπαταλούν 4, 5 κτλ. Είναι αυτό που λέω εγώ τα πτυχία αρχαιολογίας. Μετά από 8 χρόνια θα βγει με ένα πτυχίο και μετά σου λέει τώρα θα κάνω το μεταπτυχιακό που θέλω. Εκεί πέρα, βέβαια, θα αναδειχθεί, θα πάει στο εξωτερικό, θα πούμε ότι αυτό είναι πολύ μεγάλο επιστήμονα. Και να ρωτιόμαστε γιατί δεν έγινε πριν. Είναι πάρα πολύ απλό, δεν έγινε πριν, γιατί έχουμε ακόμα έναν διαγωνισμό και όχι απλώ εξετάσει. Για τα μικρά παιδιά, η κατάσταση σώζεται σε πολύ μικρέ ηλικίε, γιατί παρόλο που υπάρχει, έχουμε και νηπιαγωγού εδώ. Ή έχουμε από δασκάλου και μετά έχουμε. Ναι, και έχουμε και καθηγητέ, φαντάζομαι. Αλλά νηπιαγωγού δεν έχουμε. Ωραία. Έχουμε. Λοιπόν, η νηπιαγωγή είναι ο παράδεισος. Διότι παρόλο που υπάρχει υποτίθεται ύλη, ξέρουν και αυτοί ότι δεν υπάρχει ύλη. Και την ύλη τη φτιάχνουν συνεχώς, γιατί παίζουν πάρα πολύ με τα παιδιά και την ανάπτυξή τους, άρα δεν γίνεται να ακολουθήσουν μια συγκεκριμένη, γιατί τα παιδιά, επειδή είναι πάρα πολύ μικρά, και μπορούν να μιλήσουν τώρα για τα προνήπια, αναγκάζονται να είναι πολύ πιο ευέλικτοι. Άρα οι νηπιαγωγοί, να ξέρετε, έχουν ένα ατού που δεν έχουν οι δάσκαλοι. Οι δάσκαλοι δεν είναι τόσο ευέλικτοι όσο οι νηπιαγωγοί. Η νηπιαγωγή, όταν δεν είσαι ευέλικτο, είσαι νεκρό. Δεν προλαβαίνει. Το παιδί λέει δεν θέλω. Όχι, άρα τι θα το κάνετε, θα βάλετε τιμωρία, θα βάλετε 10 παιδιά τιμωρία στην αγωνία. Θα βρείτε άλλο παιχνίδι και θα κάνετε αυτό που θέλετε με άλλο. Μετά όταν μπαίνουμε στο σχολείο το κλασικό, αρχίζουν να λέμε πρέπει. Άρα δεν λέμε ποτέ πρέπει. Μετά έχουμε αντιδράσει στην εφηβεία, όπου μας εξηγούν και εμείς έχουμε οντότητα και εμείς σκεφτόμαστε, δεν συμφωνούμε. Άρα μετά έχουμε καταλήψεις, εφόσον είναι ψηφοφόροι,
σιγά σιγά προετοιμάζονται και μετά έχουμε και απεργίες και μετά έχουμε το πανεπιστήμιο που αναρωτιόμαστε πότε δουλεύει και πότε δεν δουλεύει. Όλα αυτά σας τα λέω τώρα συνοπτικά για να καταλάβετε ότι είμαστε εντελώς εκτός πλαισίου με την έξυπνη παιδεία και αρχίζουμε με ένα νέο δεδομένο που είναι κλασικό σε όλους τους ειδικούς, είναι ότι ο μικρός, όσο μικρός και να είναι, έχει ενδιαφέρον. Αυτό φαίνεται από ό,τι φαίνεται, είναι μια καινοτομία στον χώρο της εκπαίδευσης. Γιατί μιλάμε ότι είναι ανθρώπινο, ότι είναι όν, ότι είναι ψυχολογικό, ότι είναι κοινωνικό, αλλά το γεγονός ότι έχει ενδιαφέρον και το δεν ασχολούμαστε. Θα καταλάβουμε ότι όταν πηγαίνουμε στο γυμναστήριο, ασχολούμαστε περισσότερο με το σώμα μας από ό,τι κάνει η εκπαίδευση. Παραδείγματος χάρη, σκεφτείτε ορθολογικά, θα δείτε ότι παρουσιάζουμε μαθήματα, θεωρούμε ότι έγιναν κατανοητά, όταν μπορεί το παιδί να τα ξαναπεί κατά κάποιο τρόπο με τον ίδιο τρόπο. Όσο πιο κοντά είναι από το πρώτο παράδειγμα, τόσο πιο κοντά είναι στο αριστούχος. Έχουμε λοιπόν καταντήσει να έχουμε μία Ελλάδα, η οποία είναι γεμάτη αριστούχους. Οι οποίοι όμως δεν τα πάνε καλά στο πτυχίο. Κρίμα, πώς γίνεται να κάνουμε αυτό. Αλλά έχετε παρατηρήσει ότι έχουμε ένα πληθωρισμό. Οι βαθμολογίες είναι όλο και πιο ψηλά, ενώ οι αποδόσεις δεν μεγαλώνουν. Αυτό σημαίνει απλώς ότι έχουμε ένα φαινόμενο κορεσμού, γιατί το πρόβλημα ποιο είναι, είναι ότι θέλουμε να είμαστε εμείς τρεις, αυτός θα είναι ο καλύτερος. Αυτός θα είναι ο δεύτερος και εγώ θα είμαι ο χειρότερος. Ναι. Τώρα όταν είναι έτσι, ο καλύτερος από τη στιγμή που είναι μπροστά στο δεύτερο είναι χαρούμενος. Το θέμα είναι ότι μπορεί να είμαστε εκεί τρεις άσχετοι. Τι εννοώ ο καλύτερος, αυτός έχει πάρει 3 στα 20, αυτός έχει πάρει 2 στα 20 και εγώ έχω πάρει 1 στα 20. Τώρα είστε εντάξει ότι είναι ο καλύτερος, δεν είναι. Έχουμε καταντήσει με αυτό το πράγμα και αντί να λέμε, ας πούμε, έχουμε τη βάση. Λέω τη βάση, επειδή είναι κάτι που μας ενδιαφέρει. Εμείς λοιπόν τώρα στο θέμα της έξυπνης παιδείας, τι κάνουμε. Θεωρούμε ότι πρώτα απ' όλα ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι εγκλωβισμένος σε ένα σώμα, το οποίο μερικές φορές δεν μπορεί να εκφραστεί σωστά μέσω αυτού του σώματος. Τι εννοώ. Έχετε ας πούμε ένα παιδί που είναι έξυπνο. Όταν θα λέω εδώ έξυπνο, είναι αυτός έξυπνο. Εντάξει, τίποτα το ακραίο, κανονικό. Έξυπνο. Έχει όμως προβλήματα στα χέρια του. Δεν μπορεί να κάνει λεπτές κινήσεις. Είναι πολύ απλό. Η κοινωνία το βλέπει λίθιο. Στάνταρ, το ξέρετε. Εντάξει. Γιατί η κοινωνία βλέπει αυτό που μπορεί να δει. Αυτό που βλέπει είναι ότι βλέπει ένα παιδί που δεν, ας πούμε, πάει να πιει νερό, το έχει χύνει λίγο. Θα πείτε δεν μπορεί να είναι έξυπνο. Δεν έχετε όμως υπολογίσει ότι ο εγκέφαλος είναι απλώς ένα αυτοκίνητο και εσείς δεν ζητήσατε τη μάχη του αυτοκίνητου. Τώρα, αν είστε πολύ καλός οδηγός και σας βάλω μέσα σε ένα σαράβολο, θα δείτε ότι είστε τσόκαρο. Μα θα πείτε, μα εγώ ο ίδιος είμαι. Ναι, άρα τι γίνεται. Μερικές φορές λοιπόν το ανθρώπινο σώμα για τα παιδιά φαίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακό. Να ξέρετε ότι η ανθρωπότητα δυσκολεύτηκε να το δει αυτό. Αν θέλει να δείτε πραγματικά παραστάσεις των μικρών παιδιών που να είναι σωστές, πρέπει να περιμένετε τον Νταβίνσι. Τα παιδιά που βλέπετε από άλλους ζωγράφους έχουν τις αναλογίες, ενώ δεν τα έχουν. Άμα κοιτάξτε, τώρα μιλάω στις μαμάδες, οι παπάδες δεν το έχουν εντοπίσει ακόμα αυτό, το κεφάλι του παιδιού σας είναι τεράστιο σε σχέση με τους ώμους. Όταν γεννιέται. Στην πραγματικότητα, δεν είναι όμορφο με την έννοια που λέμε εμείς όμορφο μετά. Άρα έχει ένα χοντροκέφαλος, έχει λεπτούς ώμους, είναι λίγο τέτσι, και λέμε τι όμορφο σου μοιάζει. Αυτό λοιπόν είναι το κοινωνικό. Το θέμα ποιο είναι. Ο εγκέφαλος λοιπόν αναπτύσσεται, ειδικά μπροστά. Άρα εδώ έχουμε το αφαιρετικό σύστημα, αναπτύσσεται έτσι, και το πιο αφαιρετικό είναι εδώ. Τώρα τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι άμα δεν ασχοληθούμε πολυπλευρικά και ολιστικά με τον εγκέφαλο, έχουμε μερικά θέματα. Π.χ. πολλοί γονείς δεν ξέρουν καν ποιο είναι το master eye των παιδιών τους. Και το κάνουν και έτσι να αναλαμβάνουν και όχι ξανά master eye. Δεν σου λένε ότι θα είναι δυσία, δεν μπορεί. Λοιπόν, άρα δεν ξέρουν το master eye. Ας πούμε όλοι σας, θα σηκώσετε το χέρι όσοι είναι γονείς. Τέλεια. Σηκώστε το χέρι, για τους γονείς μιλάμε τώρα μόνο, ποιος ξέρει αν το παιδί του είναι αριστερόχειρο ή δεξιόχειρο.
Χωρίς και χαλαρή, έτσι, πώς θα τα αλλά η πρώτη ερώτηση είναι πώς θα ακόμα να την απαντήσουμε. Για το πόδι είμαστε εντάξει, ξέρετε το αν είναι δεξιό, ναι. Έχει λιγότερα χέρια τώρα. Αλλά να ξέρετε ότι μερικά παιδιά, τα ίδια τα παιδιά, δεν ξέρουν αν έχουν δεξί ή αριστερό πόδι δυνατό. Αλλά θα αρχίσουμε αυτό το πρώτο τεστ. Αν θέλετε να μάθετε πραγματικά από το παιδί σας τι είναι, δεν πρέπει να το ρωτάτε. Πρέπει να βλέπετε τι κάνει. Αν το βάζετε όρθιο και του λέτε, στάσου σε ένα πόδι, χωρίς να πείτε ποιο. Άμα δεν εμπιστεύεστε το παιδί σας, είναι πολύ απλό, του πιάνει τα πόδια και βλέπετε ότι το κόκαλο από το πόδι που δεν είναι το δυνατό είναι το πιο χοντρό. Κατά 70%. Οι γυναίκες το ξέρουν πολύ καλά όταν πάνε να αγοράσουν παπούτσα. Εμείς οι άνθρωποι μας λένε τι δούμε. Ενώ οι άλλοι μπορεί να μου δώσετε το πόδι που ξέρετε. Άρα έχει ενδιαφέρον γιατί ποτέ δεν λέει το χοντρό πόδι. Είμαστε με γυναίκες, αλλά ποτέ δεν σας ζητάει το λεφτό. Λοιπόν, αλλά βλέπετε ότι χρησιμοποιούν τεχνικές της έξυπνης παιδείας. Η ιδέα ποια είναι, ότι το ένα πόδι έχει ένα κόκαλο λίγο πιο μεγάλο από το άλλο. Αυτό που έχει ένα κόκαλο λίγο πιο μεγάλο από το άλλο θα είναι το πόδι ισορροπίας, το δυνατό σας πόδι θα είναι το άλλο. Και γι' αυτό στέκεστε πολύ πιο ωραία σε ένα πόδι, ενώ στο άλλο αρχίζετε να κάνετε μερικές κινήσεις. Άμα θέλετε να το διασταυρώσετε με τα παιδιά σας, του βάζετε τα χέρια να είναι κάθε. Όχι έτσι, κάθε. Πάνω. Εκεί του σκόβετε το πόδι. Θα δείτε ότι αμέσως κάνει. Άρα, για το μάτι τώρα, το Master Eye, ο εγκέφαλός μας χρησιμοποιεί τα μάτια. Τα μάτια είναι πολύ πιο κοντά στον εγκέφαλό μας από τους μυς. Και τα χέρια μας και τα πόδια μας. Αλλά γιατί είναι σημαντικό να ξέρετε το Master Eye. Το Master Eye είναι το μάτι οδηγός και δίνει το μάτι που βλέπουμε με τον καλύτερο τρόπο. Άρα, ας πούμε, βλέπετε το κεντρικό σημείο εδώ. Αν θέλετε να δείτε το Master Eye, για να το ξέρετε να κάνετε και τα παιδιά σας, ή μπορεί να σας βάλω τώρα να σηκώσετε το χέρι, ποιος γονιός ξέρει το Master Eye του παιδιού. Άρα, να σηκώσουμε το χέρι, γιατί έχουμε εδώ τον Λεωνίδα, κοιτάξτε. Τώρα βλέπεις 300 έχουν γίνει μία. Να είστε. Είμαι οπτομέτρης γι' αυτό. Α, άρα δεν μετράει. Εντάξει, όχι, θα λέω ότι στο κυρκής κάποιος ξέρει. Και εδώ ξέρει, και εδώ ξέρει. Λοιπόν, άρα, στην πραγματικότητα κοιτάζετε το πάνω μέρος, από ας πούμε αυτό που ονομάζουμε τώρα το κοντάρι, τεντώνετε τα χέρια σας, κοιτάζετε μέσα από την τρύπα, και τα μάτια. Το κάνετε τώρα, παιδιά. Μπράβο, μ' αρέσει το αυτόν. Άρα, κοιτάζετε έτσι, μετά κλείνετε το ένα μάτι, κλείνετε το άλλο. Στο μάτι που εξαφανίζεται το πάνω μέρος του κονταριού και το κλείνετε, τότε θέλει να πει ότι είναι το Master Eye σας. Άρα είναι το μάτι το δίκο. Άρα το ξαναλέω αυτό διακριτικά στις γυναίκες, οι άντρες δεν ακούν. Το μάτι που εξαφανίζεται. Ναι. Δυστυχώς ακόμα και στο στρατό δεν κάνουμε αυτό το τεστ που είναι αστείο γιατί πολλοί από τους άντρες μας στο στρατό δεν κρατούν το πιστόλι και το όπλο από τη σωστή πλευρά. Το κάνουν ανάλογα με τα χέρια τους και ανάλογα με τα μάτια τους. Όταν λοιπόν το ξέρετε αυτό θα δείτε μερικά πράγματα που συμβαίνουν. Ας πούμε όταν μπαίνετε σε ένα αεροπλάνο θα δείτε ότι μερικοί από εσάς προτιμούν να κάθονται περιοχή Α και άλλη περιοχή Φ. Δεξιά αριστερά.
Αλλά σκεφτείτε τώρα τι γίνεται, ας πούμε, όταν καθίσατε εδώ. Το πιο πιθανό εδώ είναι επειδή έχετε την είσοδο από εδώ, πάνω κάτω, αν σας κάνω τον άξονα έτσι μισό, η μισή από εδώ είναι οι πιο τεμπέληδες. Και αυτή εδώ, από εδώ, τώρα είναι εκεί που είναι οριακά, δεν μετράει. Αυτή που είναι από εδώ είναι η υπερβατική. Δηλαδή, παρόλο που υπότιτλοι ήταν από εδώ, ήρθαν. Τώρα θέλω να φανταστείτε ότι πάτε στον κινηματογράφο, είναι άδεια η αίθουσα και θέλετε να καθίσετε σε ένα σημείο. Αυτό που θα δείτε είναι ότι μερικά σημεία τα προτιμάτε. Αλλά μπορώ να σας πω ότι αυτός που έχει master eye ισχυρό δεξί, προτιμάει να κάθεται από εδώ και αυτοί που κάθονται από εδώ, το master eye ισχυρό αριστερό. Άρα, ας πούμε, πού είναι η αριστερόχειρη εδώ. Έχουμε αριστερόχειρους. Οκ. Άρα βλέπετε τώρα ότι το πιο πιθανό εδώ ναι, είναι αριστερόχειρη. Γιατί της κατέβασε στο χέρι σου. Άρα εσύ είσαι ο καταπατητής δίπλα. Ωραία. Ξέρετε ότι αριστερόχειρη, αν έχετε αριστερό ή δεξί μάτι. Το μαζεράζεσαι, το ξέρετε. Το πιάσετε εδώ. Στην πραγματικότητα λειτουργούν έτσι, να ξέρετε ότι έχουμε 8 κατηγορίες ανθρώπων, 2 για τα μάτια, 2 για τα χέρια, 2 για τα πόδια, άρα οι εκπαιδευτικοί πρέπει να παίξουν 8 κατηγορίες. Το πρόβλημά τους ποιο είναι, είναι συνήθως η πιο συχνή κατηγορία είναι δεξί-δεξί. Άρα έχετε λοιπόν τον εκπαιδευτικό που ζωγραφίζει διάφορα πράγματα με το δεξί χέρι για δεξί μάτι. Και το παιδί, όταν είναι με αριστερό μάτι, τα βλέπει όλα ανάποδα σε σχέση με το κλασικό. Άρα δεν ζωγραφίζει καλά. Επειδή μετά του λέει ότι δεν ζωγραφίζει καλά, το παιδί αποφασίζει ότι δεν ζωγραφίζει καλά. Από εκεί έχουμε μία διακλάδωση, το παιδί ζωγραφίζει όλο και χειρότερο. Στην πραγματικότητα, αν είχαμε εντοπίσει από ποια πλευρά ζωγραφίζει με το μάτι, τότε θα καταλάβουμε το εξής. Άρα θα πάρουμε παραδείγματα πολύ απλά. Θα πάρω πάλι το Λεωνίδη. Άρα θα με κοιτάζει έτσι και το ερώτημά μου είναι αν προτιμάτε να ζωγραφίσετε το προφίλ του έτσι ή το προφίλ του έτσι. Όχι, μην κελάτε. Θα σου λέει για λόγια. Άρα ποιος προτιμάει αυτό. Η ζωγραφική, ναι. Ποιος προτιμάει αυτό. Ωραία, άρα εσύ μπορείς να δεις ότι από την άλλη πλευρά είναι λιγότερο και γιατί είναι λιγότερο. Γιατί αυτή εδώ η καμπυλότητα είναι πιο εύκολη για δεξιόχειρο. Άρα μετά τώρα θα ξανακινήσει, δεν είναι. Όταν λοιπόν θα ξαναδείτε τώρα πίνακες ζωγράφων που ασχολούνται με το προφίλ, θα δείτε ότι ανάλογα με το χέρι, ξέρετε από ποια πλευρά κοιτάζει. Γιατί βέβαια ο ζωγράφος δεν είναι ίδιος, δεν το βάζει από την πιο δύσκολη πλευρά. Ενώ εμείς όταν το κάνουμε αντίγραφο και δεν είμαστε από την ίδια πλευρά, παιδευόμαστε τσάπ. Δεν μιλάμε για μηχανή, γιατί δεν έχουμε ακόμα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι υπάρχουν μερικοί κώδικες που είναι σημαντικοί. Δίνω ένα παράδειγμα για έξυπνη παιδεία όταν έχουμε να κάνουμε μία τάξη. Το πιο κλασικό όταν μπαίνουν στην τάξη τα παιδιά, τα βάζει τώρα μέσα. Μετά κάθονται και εκτός αν υπάρχουν μερικά που μιλάνε μεταξύ τους, τα αλλάζετε θέση αυτά, τα άλλα τα αφήνετε. Απλά ξέρετε, τα παιδιά που κάθισαν τα πρώτα, κάθισαν εκεί που έπρεπε. Και τα άλλα κάθισαν εκεί που είναι οι φίλοι. Άρα έχουμε μερικά παιδιά που είναι συναντασμένες θέσεις από την αρχή. Τρώνε όλη τη χρονιά συναντασμένη θέση και μετά ανακαλύπτουν ότι άμα τους αλλάζατε θέση θα είχαν καλύτερη απόδοση. Άρα το πρώτο πράγμα που θα κάνει π.χ. έξυπνη παιδεία θα βάλει τα παιδιά να μπουν ένα-ένα, σημειώνεται σε ένα χαρτί σε ποια θέση θα καθόταν και θα δείτε ότι μετά μπορείτε να τα βάλετε εσείς και τότε θα έχουν καθίσει στην ιδανική θέση για να παρακολουθήσουν το μάτι. Θα δίνω ένα άλλο παράδειγμα, μπορεί να είναι πιο απλό. Εδώ δεν έχετε τραπεζάκι για να γράφετε, έτσι γίνεται. Έχετε. Ωραία. Άρα έχετε και αριστερά και δεξιά. Όχι, εδώ όλα αριστερά. Άρα βλέπετε αυτό τώρα που σας λέω, θέλω να το μεταφέρετε νοητικά, είναι ότι αυτά είναι φτιαγμένα για δεξιόχειρο. Όταν τώρα είστε αριστερόχειρο, το τραπέζι είναι ανάποδο. Σε άλλα συνέδρια έχουμε τώρα τραπέζια που μετακινούνται και πάνε από την άλλη πλευρά. Άρα μπορούν να το χρησιμοποιήσουν όλοι. Είναι το ίδιο με το Master Eye. Σας δίνω αυτό το παράδειγμα, γιατί θα δείτε μερικές φορές όταν θα δούμε και έξι την απένεια, ότι οι προτιμήσεις μας όσο αφορά τον εγκέφαλο αλλάζουν με τα δομικά που έχει. Άρα πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρουμε το σώμα μας. Αν θα αφήσουμε με μερικά τεστ, όπως κάναμε και με την Ελένη,
Είμαστε εντάξει, είστε έτοιμοι. Ωραία, άρα δεν είναι μούτζα, κάνετε όλοι αυτό. Ωραία. Και τώρα ανοίγει και μόνο τα δύο δάχτυλα. Οπ, το βλέπω. Βλέπω ότι δίνω που στόχη. Εντάξει, μ' άρεσε και αυτό τώρα αυτά που είπε. Και τώρα το κάνετε αυτό, το κλείνετε και κάνετε αυτό. Βλέπω, μερικοί το έχουν. Άρα τώρα επειδή όσοι το έχουν εύκολα, κάνετε και με τα δύο τώρα. Εδώ βέβαια μπαίνει το άλλο χέρι και ξαφνικά θα ανακαλύψετε ότι το άλλο χέρι σας δεν είναι το δεξί. Άρα το κάνετε έτσι, το κάνετε μετά έτσι, ωραία, και τώρα έχετε αυτό το διπλό και αυτό εδώ το κάνετε έτσι. Βλέπετε. Άρα όλοι αυτοί που θα κάνουν αυτές τις κινήσεις, μερικοί θα παιδευτούν, άλλοι έχουν ένα δάχτυλο που δεν έχετε, βλέπω εδώ κύριε το ένα δάχτυλο. Και κανονικά λέτε μα πώς είναι δυνατόν να μην το έχω εντοπίσει. Στην πραγματικότητα αυτά είναι καλές ασκήσεις που κάνουμε σε επίπεδο νευρολογικό για να μπορούμε να εντοπίσουμε κατά πόσο ελέγχουμε το δάχτυλο. Άρα μπορώ να σας κάνω κάτι που είναι πολύ φρικτό για όσους δεν μπορούν, είναι πετάτε μόνο το ένα. Μετά πετάτε τα δύο, μετά πετάτε τα τρία, μετά πετάτε όλα. Τα ξανακάνετε την άλλη. Βλέπετε. Θα δείτε ότι θα φύγει καλά τι κάνουν τα δάχτυλα. Γιατί ελέγχονται δύσκολα σε μερικά σημεία. Άρα, αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε τα δεδομένα του σώματός μας. Τα δεδομένα του σώματός μας είναι τα χέρια μας, πώς ακούμε, όταν έχετε ας πούμε ένα παιδί που κάθε φορά που του μιλάτε κάνει έτσι. Είναι ότι ακούει πιο πολύ από αυτό το αυτή. Εντάξει, ή θα κάνει και αλλιώς. Το κάνουν και οι πιο γέροι, ίσως πιο γέροι έχουμε συνηθίσει, αλλά δεν έχουμε παρατηρήσει τα παιδιά μερικές φορές σας ακούνε. Εντάξει, γιατί βέβαια εμείς σκεφτόμαστε το ύψος. Στην πραγματικότητα, ακόμα και το ύψος δεν κάνουν έτσι, κάνουν έτσι. Έτσι. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι δεν ακούμε με τον ίδιο τρόπο. Άρα έχουμε λοιπόν παιδιά π.χ. που δεν έχουν καλή όραση και δεν το έχουμε εντοπίσει. Επειδή είναι πολύ μικρά, δεν ξέρουν τι είναι να έχουν καλή. Άρα δεν μπορούν να ακούν, δεν βλέπουν καλά. Και εσείς του βάζετε πράγματα που τα βλέπουν λίγο θολά. Άρα τις πρώτες ασκήσεις που κάνουμε δεν κάνουμε οφθαλμιατρικές, δεν έχει σημασία, κάνουμε ασκήσεις που είναι μακριά και ασκήσεις που είναι πολύ κοντά. Έτσι βλέπουμε μερικές παρατηρήσεις και μετά λέμε θα ήταν καλό να γίνει μια διάδοση. Έχουμε μερικούς γονείς, συνήθως είναι οι πατεράδες, που δεν θέλουν τα παιδιά τους να φοράνε γυαλιά. Τώρα αυτό είναι στρατηγικό λάθος, γιατί όπως καταλαβαίνετε το παιδί μαθαίνει να βλέπει θολά, βλέπει όλο και πιο θολά, χαλάει ακόμα περισσότερο μάτι και δεν διορθώνεται. Και όλα αυτά είναι φτιαγμένα γιατί συνήθως ο πατέρας θέλει το παιδί του να είναι τέλειο. Λες και δεν έκανε τίποτα η μάνα. Ενώ η μάνα, επειδή ξέρει τι έκανε, σου λέει θα κάνουμε αυτό που έχουμε. Άρα βάζει τα γυαλιά. Έχει μεγάλη σημασία η αποδοχή της πραγματικότητας να μπορούμε να λειτουργήσουμε. Η έξυπνη παιδεία δεν ασχολείται μόνο με τα έξυπνα παιδιά, ασχολείται με έξυπνο παιδί, με έξυπνο τρόπο για όλα τα παιδιά. Άρα, είναι το ίδιο με τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Μερικές φορές ακούμε ειδικές ανάγκες. Έχουμε τώρα ένα φαινόμενο μόδα στην Ελλάδα. Τα βάζουμε όλα σχεδόν όλα δυστυχτικά. Βέβαια τα περισσότερα, να ξέρετε, δεν είναι δυστυχτικά. Απλώς επειδή έχουν κάποια κριτήρια κοινωνικά, τα έχουμε βάλει σε αυτήν την κατηγορία. Έχουν λοιπόν παιδιά τα οποία ακολουθούν ένα πρόγραμμα για τη δεξιά και δεν είναι. Και απλώς είναι αναορθόγραφα και δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Το κάνουμε αυτό. Αυτό είναι αυτό που λέγατε για την ελληνική κοινωνία, το κάνει και αυτό. Και μάλιστα τα πληρώνουμε και είναι τζάμπα. Γιατί δεν αλλάζει αυτό το τίποτα. Άλλο η δυσλεξία, άλλο η ορθογραφία. Έχουμε δυσαρρυθμισία, έχουμε τα προβλήματα με τους αριθμούς. Είναι πάλι το ίδιο, είναι ένα άλλο τομέα. Μερικές φορές νομίζουμε ότι επειδή δεν έχουμε δυσλεξία, δεν μπορούμε να έχουμε δυσαρρυθμισία. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα εντοπίσουμε. Όταν τα εντοπίζουμε, καταλαβαίνουμε π.χ. ότι η χωραντηρητική δεν είναι ίδια. Το λεξιλόγιο δεν είναι το ίδιο. Αυτό αρχικά το λεξιλόγιο να ξέρετε εξαρτάται πάρα πολύ από τους γονείς. Αν έχετε γονείς που έχουν ένα υψηλό επίπεδο γνώσης, επειδή μιλάνε συχνά, ειδικά αν έχουμε έναν από τους δύο μία πρόσωπο πάνω, το παιδί και αυτό μιλάει με πλούσιο λεξιλόγιο, αλλά μετά όταν του ρωτάτε η λέξη που χρησιμοποιείς, τι είναι. Έτσι το λέει η μαμά. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι είναι αντιγραφή, άρα με ένα χαμηλό υπόβαθρο έχουμε παιδιά που δεν έχουν πλούσιο λεξιλόγιο, ενώ είναι πιο έξυπνα από το λεξιλόγιο τους. Και έχουμε παιδιά που είναι λιγότερο έξυπνα από το λεξιλόγιο τους, γιατί απλώς έχουν αντιγράψει.
Αυτές λοιπόν τώρα οι διαφορές, όταν θα κάνουμε μαθήματα, θα φανούν σιγά σιγά, γιατί το ένα παιδί πάει προς ένα χωρισμό, ενώ το άλλο αναπτύσσεται εκθετικά. Τώρα θα μου πείτε, ναι, πώς το εντοπίζουμε. Δεν μπορούμε να το εντοπίσουμε με ένα κλασικό μάθημα, γιατί στα κλασικά μαθήματα, πάνω κάτω τι κάνουμε. Βάζουμε μαθήματα που είναι για την πλειοψηφία. Άρα πάνω κάτω έχουμε το 80% των παιδιών που τα καταφέρουν, γιατί έχουμε κατεβάσει το επίπεδο, και μέσα στο 20% αυτά που δεν τα καταφέρουν τα βάζουμε στις άκρες και απλώς βαρύνουμε. Όταν θα κάνουμε τώρα έξυπνη παιδεία με έξυπνη αναπαίνεια, θα αλλάξει εντελώς το ποσοστό. Το παιδί πρέπει να σκέφτεται αμέσως. Αλλά σας δίνω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, παίρνετε ένα puzzle και θεωρείτε ότι κάνετε κάτι καλό για το παιδί σας. Άρα παίρνετε ένα puzzle που είναι 20 κομμάτια, μετά κάνετε 50 κομμάτια, 100 κομμάτια και συνεχίζετε. Αλλά δεν έχετε εντοπίσει ότι μετά από τα 100 κομμάτια αρχίζει να κάνει χωρισμό. Άρα, στην πραγματικότητα, μας σας πω ότι στην έξυπνη παιδεία έχουμε puzzle που έχουν 5 κομμάτια. Έχουμε και 4 κομμάτια. Έχουμε και 3 κομμάτια. Και έτσι μας δουλεύει τώρα, δεν είναι. Όμως, αυτά τα κομμάτια, επειδή μοιάζουν όλα, δεν ξέρετε πώς να τα βάλετε. Σας υπενθυμίζω ότι αυτό που να το ξέρετε κανονικά, το Tangram έχει 7 κομμάτια. Όταν ξέρετε ότι με 7 κομμάτια κάνετε 6.000 φιγούρες, καταλαβαίνετε ότι μάλλον είναι δύσκολο. Εννοείται ότι είναι 7. Άρα τι κάνουμε. Όταν βάλουμε μεγάλη ποσότητα από την ίδια μεθοδολογία, δεν αυξάνεται το επίπεδο. Μετά τα άλλα πράγματα. Δεν θα σα βάλω να σηκώσετε το χέρι, θα πρέπει να αλλάξετε μετά την οτροπία μετά τη διάρκεια. Είναι μερικοί από εσά που δυστυχώ σπαταλούν τον χρόνο του με τα συντοπού. Άσχετο. Ακόμα και ο Λεωνίδα. Όχι, δεν είναι καθόλου καλό, γιατί έχουμε κάνει ήδη μετρήσεις και στις νευροεπιστήμες και έχουμε δει ότι ο εγκέφαλος μπαίνει πολύ γρήγορα σε χωρισμό, γιατί αποκτά τις ίδιες τεχνικές και κάνει συνεχώς τα ίδια και για αυτό το λόγο βλέπετε παίχτες στο σουδοκού που να ανεβαίνει γρήγορα το επίπεδό τους, να κάνουν όλο και πιο εύκολα δύσκολα, ενώ να τους πεις για αυτό το πράγμα πώς το κάνουν, τελικά το κάνουν σχεδόν αυτοματοποιημένα. Ένα άλλο παράδειγμα πιο παλιό ήταν το τέτερις. Και αυτό άσχετο. Δεν βοηθούσε καθόλου τον εγκέφαλο, απλώς νομίζαμε ότι ήταν καλό. Αλλά αυτά εδώ τα παιχνίδια πρέπει να τα εντοπίσουμε και να δούμε, ας πούμε, ποια είναι αυτά που μας βοηθούν να κάνουμε πράγματα. Εδώ σας δίνω, ας πούμε, τους πύργους του Ανόη, που είναι κάτι πολύ απλό. Άρα πρέπει αυτά που βλέπετε τα τεμάχια να τα βάλετε από την άλλη πλευρά, έχετε δικαίωμα να έχετε ένα βοηθητικό και δεν έχετε δικαίωμα να βάλετε ένα τεμάχιο που είναι πιο μεγάλο πάνω σε ένα πιο μικρό. Αυτό που φαίνεται να είναι έξυπνο μία φορά. Διότι μόλις καταλαβαίνετε το σύστημά του, καταλαβαίνετε ότι όσα και να σας βάλω, επειδή έχει σχέση με μία δύναμη του 2, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ απλό και είναι πάντοτε το ίδιο. Άρα θέλω να σας δώσω μερικά παραδείγματα που είναι λίγο διαφορετικά. Το πρώτο πράγμα είναι το λειπτικό. Το λειπτικό είναι ένα project που φτιάξαμε, που είναι λίγο παράξενο να το σκεφτείτε ορθολογικά, είναι ότι είναι μία έλλειψη, η οποία τη δίνεται ανακατεμένη στα παιδιά και πρέπει να φτιάξουν την έλλειψη. Το κλασικό όταν κάνετε τα project είναι ότι κοιτάζετε τις ευθείες. Αναβάζετε πρώτα τις γωνίες, μετά βάζετε ακόμα και ορεινή συμφωνία, ωραία. Άρα βάζετε λοιπόν τις πλευρές και μετά γεμίσετε. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι πάνε ανάποδα. Διότι οι άκρες είναι μόνο καμπύλες. Αλλά όταν το βλέπει το παιδί, λέει κάτι το ίσιο που είναι. Και του λες όλα τα ίσια είναι μέσα. Άμα. Αν βλέπετε πόσο δυσκολεύονται για το ελληνικό, ενώ θα δείτε ότι είναι σχετικά λίγα κομμάτια, είναι φτιαγμένο εντελώς μαθηματικά. Έχουμε βάλει δύο σημεία που είναι οι εστίες, μετά έχουμε τα κέντρα και το βλέπετε ότι όταν το βλέπετε λυμένο είναι εύκολο. Μπορεί ακόμα και με το ελληνικό να κάνετε διαδικασίες δημιουργικές όπως το βλέπετε δίπλα. Παίρνω τώρα ένα άλλο παράδειγμα. Πιο πολύπλοκο σε επίπεδο μαθηματικό, αυτό που έχει σημασία για το παιδί είναι εντελώς διαφανές, δεν ξέρει ότι έχει περισσότερα μαθηματικά μέσα, αυτό που ξέρει είναι ότι είναι ωραίο. Άρα αυτό τι κάνουμε τώρα, είναι τα smart ties, τα έξυπνα πλακάκια, τα έχουμε πάρει μαγνητικά για να μην έχουμε προβλήματα με τα παιδιά που έχουν μη λεπτές κινήσεις, ο μαγνήτης τους βοηθάει. Και άμα δείτε τη δομή τους, δηλαδή τα κόκκινα και τα λοιπά τα χρώματα που βλέπετε, θα δείτε ότι είναι φτιαγμένα με έναν ειδικό τρόπο, μαθηματικό, με μια συμμετρία της όψης 11, η οποία μας επιτρέπει όταν τα βάζουμε ακόμα και σχεδόν τυχαία να κάνουν δομές. Άρα τι γίνεται λοιπόν για το παιδί, κατασκευάζει εύκολα δομές πολύπλοκες.
Και αυτό εδώ του επιτρέπει να αναπτυχθεί, γιατί δεν θα μπορούσε να το κάνει αλλιώς. Αλλά επειδή είναι ένα αρνητικό και οι δομές που έχει, θα σας επιτρέπει πολύ εύκολα να κάνετε αυτό το σχήμα. Εμείς πώς το κάνουμε τώρα, τους λέμε θα βάλετε στο κέντρο αυτά που είναι οι πορτοκαλί, σαν να κάνει ένα αστέρι, κάνω το αστέρι, το αστέρι καταλαβαίνει ρόλο. Και μετά λέμε ποιο είναι το κομμάτι που μπαίνει ανάμεσα σε δύο πορτοκαλί. Άρα ψάχνω, βάζω το κίτρινο, το γεμίζω το κίτρινο και μετά λέμε ποιο είναι το κομμάτι που μπαίνει. Κάνοντας αυτές τις διαδικασίες μπαίνει εντελώς. Τώρα μετά θα κάνουμε πιο πολύ πλοκά πράγματα και πιο σημαίνει. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν ξέρει από την αρχή το παιδί ποιο είναι το αντικείμενο που θέλει να φτιάξουμε. Άρα θα δουλέψουμε πάρα πολύ στον τομέα της σύνθεσης. Η σύνθεση είναι πολύ καλή για τον εγκέφαλο, γιατί πολλοί από εμάς δυσκολεύονται με τη σύνθεση, ενώ είναι πολύ καλή στην ανάλυση. Άρα η ανάλυση ποιο είναι, έχω ένα πρόβλημα εδώ, το αναλύω, το σπάσω σε κομματάκια, λύνω το κάθε κομμάτι και όταν τα βάζω όλα μαζί, ξαναλύνω το πρόβλημα. Ναι, αλλά η σύνθεση. Αλλά θα σα δώσω ένα παράδειγμα σύνθεση. Μην ευρεάζετε, είναι θεωρητικά. Όχι, σα κοιτάζω εγώ, εντάξει. Άρα θέλω να σκεφτείτε ένα σχήμα που να είναι και τετράγωνο και στρόβιλο. Όχι, όχι, βλέπετε εδώ είναι μια αναφορά σε κάτι. Φανταστείτε τώρα, δεν θα μπορούσα να το κάνω σε παιδιά. Αλλά ο τετραγωνισμός του κύκλου δεν είναι το ίδιο, γιατί πρέπει να βρω ένα τετράγωνο που έχει την επιφάνεια ενός δίσκου. Δεν λέω αυτό. Λέω να βρείτε ένα σχήμα που να είναι και τα δύο μαζί. Και έχετε δεύτερη ευκαιρία. Ναι, αλλά δεν είναι τα ίδια, είναι τα δύο. Άρα βλέπετε τώρα ότι έχετε ένα πρόβλημα σύνθεση, γιατί πρέπει να φτιάξετε κάτι. Τώρα μπορώ να σας βοηθήσω. Ας πούμε ότι είναι αντικείμενο. Ναι. Ένας κύλινδρος από διαφορετικό. Μπράβο. Ένας κύλινδρος. Βλέπετε. Αν σας πω σχήμα, σας παιδεύω γιατί ψάχνετε ένα σχήμα. Αν σας πω αντικείμενο, θα ψάξετε τρεις διαστάσεις. Τώρα είναι μερικοί που έχουν στραβώσει τώρα. Να σου πω. Ωραία. Βλέπετε. Άρα, εδώ θα είναι το στρόγγυλο, εδώ θα είναι το μέρος που πρέπει, θα είναι ακριβώς ένα τετράγωνο. Μου είσαι εντάξει τώρα. Ωραία, άρα όταν το είπε τώρα η κοπέλα, όταν το ακούτε λέτε εντάξει παιδί μου και εγώ το ξέρω. Ναι, αλλά γιατί δεν το είπαμε όλοι. Γιατί το ξέρουμε, αλλά δεν το βλέπουμε. Ωραία, τώρα λοιπόν πάμε λίγο πιο δύσκολο, αλλά θα πρέπει να είναι τώρα και τετράγωνο και τρίγωνο και στρόγγυλο. Άρα τώρα βλέπετε ότι έχετε τρία αντικείμενα που είναι πάρα πολύ απλά. Στρόβιλο, τετράγωνο και τρίγωνο. Εδώ δεν σας βοηθάει πάρα πολύ η ηλικία σας. Δηλαδή έχετε πάνω κάτω τις φάτσες που φερήκαν όταν έρχονται στο δημοτικό. Γιατί δεν έχουν δει ακόμα ποια είναι η λύση και μετά τον προβλέπουν κάτω. Άρα η ιδέα ποια είναι ότι στην έξυπνη παιδεία θα χρησιμοποιήσουμε πολλά προβλήματα τέτοιου τύπου που είναι εύκολα στην εκφώνηση, ελάχιστος κανόνες, πολύπλοκα στη λύση, αυτονόητα στην επίλυση. Και όταν θα το δείτε το αντικείμενο, λέτε εντάξει, αυτό το ξέρω. Αλλά όταν το βλέπετε, στην πραγματικότητα αναγνωρίζετε μια γνώση η οποία συνθέθηκε από τον άλλον. Όχι από εσάς. Άρα, αυτό εδώ θα είναι πολύτιμο. Θα το κάνουμε αυτό και με το τρίσωμα. Το τρίσωμα είναι ένα άλλο παίρνιο που μας επιτρέπει να δούμε μερικές δομές απαρρύθμισης. Άρα έχουμε διάφορα ξύλα και μπορούμε αυτά τα ξύλα να κάνουμε ένα σύστημα το οποίο... Τι βλέπεις, να το πω, έτσι δεν μπορείς. Αφού βλέπεις, βλέπεις, γιατί κοιτάς πίσω. Τώρα βλέπεις καλύτερα, παρόλο που βλέπεις τώρα. Εγώ, ο δάσκαλος σας βλέπει με όλους. Έτσι, λοιπόν. Άρα, το τρίσωμα είναι φτιαγμένο μόνο και μόνο από κομμάτια από ξύλο και το βλέπετε το αρχικό που βλέπετε πάνω αριστερά. Στην πραγματικότητα τα ενώνουμε και μετά σας λέω πόσες διαφορετικές φιγούρες μπορεί να κάνετε με ένα ξύλο. Με δύο ξύλα, με τρία ξύλα, με τέσσερα, με πέντε, με έξι, με εφτά. Άρα, να ξέρετε, ο αριθμός που πρέπει να βρείτε είναι ο αριθμός 39.
Όχι τώρα, εντάξει, μην αρχίσετε, θα σας βλέπουμε εκεί. Λοιπόν, αυτό λοιπόν σημαίνει ότι δεν είναι άμεσο και μπορεί όντως να το φτιάξουμε. Εδώ τώρα δίνω ένα άλλο παράδειγμα, επειδή μιλήσαμε και στην εργατικότητα. Αυτό εδώ στην πραγματικότητα λέγεται κινέζικες δάμες, δεν έχει βέβαια καμία σχέση με την Κίνα και καμία σχέση με τις δάμες. Έχει ενδιαφέρον. Αλλά στην πραγματικότητα σκεφτόταν αρχικά αυτός που το επινόησε ότι είναι το άλμα της δάμας. Άρα τι γίνεται, εδώ ας πούμε μπορούμε να έχουμε 6 παίχτες, ο καθένας είναι μέσα σε ένα τρίγωνο και πρέπει να περάσει στο τρίγωνο που είναι απέναντί. Άρα έχετε δικαίωμα να πηδήξετε τις μπύλες των άλλων, αλλά δεν τις παίρνετε, τις αφήνετε. Άρα έχει ενδιαφέρον τώρα τι γίνεται. Μπορεί να κάνετε τη συνεργασία, δηλαδή να είμαστε εμείς οι τρεις και να παίζουμε να δίνουν τρεις άλλους από εσάς, τους καλύτερους. Εμείς έχουμε το καλύτερο εδώ, Άρα όταν λοιπόν παίζουμε μαζί, στην πραγματικότητα βλέπουμε ότι μερικοί προσπαθούν να παίξουν γρήγορα. Εντάξει. Και έχουμε τους αργούς. Τι κάνουν τίποτα. Θα ξέρετε, οι αργοί περιμένουν να εκφραστούν οι γρήγοροι. Άρα, πηγαίνουν παντού οι γρήγοροι και μετά οι αργοί κάνουν έτσι. Και παίρνουν κατευθείαν την πρώτη. Άρα, εδώ είναι όπως έχουμε και στις πολεμικές τέχνες, όπως είναι το Αϊκιντό, χρησιμοποιούν τη δύναμη του άλλου. Δηλαδή, άμα κάποιος θέλει να σας επιτεθεί, θα χρησιμοποιήσει τη φορά του, το βάρος του, το θέμα της βαρύτητας, θα το διαχειριστείτε αλλιώς. Τι κάνουμε στην πραγματικότητα. Έχουμε λοιπόν το θέμα της συνεργατικότητας, πώς συνδυάζουμε τις κινήσεις, πώς παίζουμε μαζί. Γιατί μπορεί εμείς, άμα παίζουμε μαζί, να πούμε, άμα ο Λεωνίδας κάνει αυτή την κίνηση, μετά ο Νίκος κάνει την άλλη και εγώ το συνδυάσω, μπορεί οι τρεις μαζί να είναι πολύ ωραία. Άμα τις κάναμε ξεχωριστά, να ήταν χάλια. Και άμα τα κάναμε σε άλλη φορά, τότε πάλι να ήταν χάλια. Άρα έχουμε το θέμα της συνδυαστικής, έχουμε το θέμα της συμπληρωματικότητας, πολύ σημαντικό, το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά στην εξωτική παιδεία. Ενώ το έχουμε πολύ σπάνια στην κλασική εκπαίδευση. Η συμπληρωματικότητα τι είναι. Είναι η ικανότητα να βρεις κάποιον με τον οποίο θα μπορέσεις να λύσεις ένα πρόβλημα, ενώ άμα βρεις τον εαυτό σου δεν θα το βρεις. Το ξαναλέω πιο λαϊκά. Θέλετε να κάνετε μια επιχείρηση και είστε μέσα στην οικογένεια, πάνω κάτω θα έχετε προβλήματα. Θα πάρετε ανθρώπους που σας μοιάζουν, η οικογένειά σας. Όταν θέλετε να έχετε μια οικογενειακή επιχείρηση που θα κρατήσει πάνω από 100 χρόνια, πρέπει να έχετε έναν διευθύνων σύμβουλο που δεν είναι ανοιχτή. Τον οποίο θα τον επιλέξετε και θα τον αλλάζετε ανάλογα με την απόδοση που έχει. Τι θέλω να πω με αυτό. Όταν είμαστε σε μια παρέα, ψάχνουμε τους ανθρώπους που μας μοιάζουν. Όταν είμαστε σε μια ομάδα, ψάχνουμε τους ανθρώπους που είναι συμπληρωματικοί με εμάς. Παράδειγμα χαρακτηριστικό για το ποδόσφαιρο. Άμα πάρετε 11 τερματοφύλακες μαζί, είναι μια παρέα. Μπορούν να μιλάνε τα γκολ που έχουν φάει για αυτά που έχουν σταματήσει. Αλλά δεν μπορεί να είναι η ομάδα, γιατί ακόμα και να ήθελαν να είναι η ομάδα, μόλις θα μπουν μέσα στο γήπεδο, ένα θα είναι δικαίωμα να είναι τερματοφύλακες. Όλοι οι άλλοι θα γίνουν παίκτες. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το παιδί, όταν πρέπει να λύσει μερικά προβλήματα που του βάζουμε σε συνεργασία με άλλα, δεν ψάχνει απαραίτητα το φιλαράκι παρέα του. Μπορεί να ψάξει τον άλλον που κάνει άλλα πράγματα. Και λέει, αυτός πρέπει να τον έχω μαζί μου, γιατί αυτός κάνει αυτό. Αυτή η έννοια της πληρωματικότητας είναι πολύ σημαντική και εδώ το παίζουμε με απλά στοιχεία. Εδώ είναι ένα άλλο παίχνιο, 6. Υπήρχε και πριν τον Νάς, είχαμε συζητήσει με τον Νίκο, αλλά να θυμάστε ότι ο Νάς που πήρε το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας και το μετάλλιο Φίλτ στα μαθηματικά, είναι ένας από αυτούς που το πρόωθησε. Άρα έχετε λοιπόν έναν ρόμβο, πάνω στο ρόμβο έχετε εξάγωνα και βάζετε πέτρες. Ο στόχος λοιπόν του αθλήματος είναι οι κόκκινοι να ενωθούν. Θα σας δείξω ένα παράδειγμα, έτσι όπως είναι. Εδώ σε αυτό το παράδειγμα βλέπετε ότι οι μπλε κατάφεραν να ενώσουν δύο πλευρές μπλε. Ενώ οι κόκκινοι δεν κατάφεραν, παρόλο που φαίνεται να είναι σχεδόν εξισορροπημένοι. Αυτό το παιχνίδι δεν έχει ισοπαλία και έχει ενδιαφέρον γιατί έχουμε δύο προσεγγίσεις. Μία που είναι πολύ επιθετική, παίζουμε συνεχώς ο ένας δίπλα από τον άλλον, ή μία που είναι πολύ παθητική, παίζουμε ανοιχτά και στο τέλος έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Το X έχει πολύ μεγάλη αξία για τα παιδιά γιατί η πέτρα που βάζετε δεν μετακινείται. Είναι οριστικό. Τάκ, έκανες λάθος, τέλειωσε.
Άρα, ήττα έψιλον χία στα αγγλικά, το έξερο. Και αυτό σας επιτρέπει, το κάνετε πολύ εύκολα στα σχολεία, το κάνουμε εμείς συχνά. Το εκτυπώνετε, ας πούμε, σε μία κόλλα, βάζετε οι πέτρες όπως έχετε επιλέξει εσείς, ή ακόμα και καπάκια από μπουκάλια. Και βλέπετε ότι τα παιδιά θα αναπτύξουν πολύ γρήγορα την αίσθηση της τακτικής, την αίσθηση της αντίστασης, την αίσθηση της θυσίας και στη συνέχεια την αίσθηση της στρατηγικής. Δηλαδή μερικές κινήσεις, επειδή όλα φαίνονται, αμέσως δείχνουν ότι κάποιος διαχειρίζεται καλύτερα αυτά που φαίνονται. Πολύ συχνά, ξέρετε, αγαπάμε τα μυθιστορήματα, τα αστυνομικά. Τα αγαπάμε γιατί είναι πολύ απλά, με ποια έννοια, μας τραβάνε μέχρι τη λύση. Άμα διαβάζετε κατευθείαν όλες τις σελίδες, θα λέγατε φυσικά το έργο. Αλλά επειδή δεν τις ξέρετε, το ανακαλύπτετε. Τα στρατηγικά παίγνια βοηθούν πολύ περισσότερο τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος χαίρεται όταν τα βλέπει όλα και βλέπει ότι δεν βλέπει. Δηλαδή βλέπει την ίδια θέση, κοιτάζουν οι δύο, ας πούμε παίζουν αυτοί οι δύο, κοιτάζουν. Λίγο επειδή είναι καλύτερος ανοιχτής αυτός, ξέρεις. Λοιπόν, κοιτάζουν ακριβώς την ίδια παρτίδα. Λέως λέει θα παίξω εδώ και ο άλλος βλέπει ότι δεν είδε αυτό που θα παίξει. Ενώ ήταν μπροστά του. Δεν το έκρυψε, δεν είναι καμιά κομπίνα. Γιατί έχουμε ένα θέμα γενικά στην Ελλάδα, μπερδεύουμε συνήθως πονηριά με νοημοσύνη. Και μάλιστα πονηριά το θεωρούμε και μαγιά. Δηλαδή μπορεί να είσαι και παράνομος, αρκεί να είσαι μάγκα. Αλλά πάνω κάτω ο μάγκας είναι αυτός που είναι παράνομος, αλλά δεν τον έπεισε. Εντάξει. Όταν είναι αστυνομικός είναι πιο πολύ πιο να το χαρακτηρίσετε, αλλά τέλος πάντων είναι και αυτό. Ο νοήμων είναι αυτός που δεν πιάνει. Είναι άλλη κατηγορία. Αλλά αυτό σημαίνει εδώ τι. Ότι εδώ θα μάθουμε στο παιδί με ιερικές κινήσεις, ελάχιστες στην ουσία, τι είναι το μη αναστρέψιμο. Τεράστια σημασία στη ζωή του. Πάνω κάτω, τι σας λέω τώρα, εγώ όταν κάνουμε μαθήματα ακόμα της ζωγραφικής, απαγορεύονται οι δρομολάστες. Τη γόμα. Έχουμε ειδικά στα κορίτσα, μερικά κορίτσα που περισσότερο σβήνουν παρά γράφουν. Και σε αυτό είναι παράδοξο, δεν γίνεται. Άρα γράφουν ένα γράμμα, το ξανά σβήνουν, λες παιδί μου, δεν θα τελειώσει ποτέ. Γιατί έχουν μια τάση λιγομανίας, τα πιο μικρά, τα αγόρια πάνω κάτω είναι το ίδιο, δεν τους πειράζει. Άρα τι γίνεται, μόλις αφήνετε το παιδί με μια γόμα, σβήνει. Όταν δεν το αφήνετε τη γόμα, πρέπει να θυμάται τι έσβησε και το βλέπει. Και είναι πάρα πολύ καλό να ξέρετε γιατί η γόμα όταν σβήνεται, σβήνεται και το λάθος. Αλλά τι γίνεται, μετά από λίγο ξανακάνει το ίδιο γιατί το εγκέφαλο δεν θυμάται το κανένα αυτό. Άρα, για τις λεπτές κινήσεις, το μη καλό είναι πάρα πολύ καλό. Μοιάζει με σπαγκέτι, αν θέλετε, σαν το μέγεθος. Υπάρχει βέβαια ένα υπόβαθρο και επιμένω σε αυτό το πράγμα όταν κάνετε ένα νέο παιχνίδι στα παιδιά να τους εξηγείτε και λίγο το υπόβαθρο. Το υπόβαθρο στο Μικαντό είναι ότι το Μικαντό είναι ο αυτοκράτορας. Έχουμε λοιπόν τάξεις, όπως είναι οι μοναχοί, όπως είναι οι χωριάτες, έχουν ονόματα και πρέπει ουσιαστικά στο Μικαντό τα ανακατεύετε, τα πετάτε και πρέπει να πάρετε το ένα μετά το άλλο χωρίς να αγγίξετε όλα τα άλλα. Αυτό για μερικά παιδιά είναι αδιανόητο. Να γίνει. Άρα σιγά σιγά το μαθαίνω, προσέχω πιο πολύ τις λεπτές σου. Εδώ ο Νίκος το έφερε. Τώρα θα ζηλέψετε όλοι άμα δεν το έχετε κάνει ποτέ. Πάνω κάτω είναι έτσι, εντάξει. Και βλέπεις εσύ, γιατί άλλοι δεν βλέπουν αυτό εδώ. Είναι διαφορετικό. Άρα έχουμε άλλες βαθμολογίες. Άρα στην αρχή το παιδί καταλαβαίνει όταν το πετάμε έτσι ότι πρέπει να πιάσει μερικά, είναι ο περί και παίρνει τους πόνους. Δηλαδή ότι μερικά παιδιά μετά καταλαβαίνουν ότι πρέπει να πάρουν αυτά που έχουν τους μεγαλύτερους πόνους. Το πιο ωραίο είναι να έχουν λιγότερα μετά να μετράνε τους πόνους και να βλέπουν ότι νίκησε. Άρα αυτό τώρα όταν έχεις αυτό εδώ, έχει δικαίωμα να το χρησιμοποιείς για να μεγαλύσει. Για κανένα άλλο δεν έχει δικαίωμα. Άρα εδώ θα μάθουμε τους κώδικες όπως είναι στο Μικάντο. Και αυτό θα μας μάθει θέματα τακτικής, λεπτές κινήσεις
ακρίβεια και μετά, επειδή παίζουμε με έναν άλλον, δεν παίζουμε μόνοι μας, να μάθουμε ποιο είναι το ξυλάκι που θα αφήσουμε για να ενοχλήσουμε τον άλλον, γιατί μπορεί να το βγάλει το άλλο από κάτω. Γιατί άμα το πάρετε και το κουνήσετε, το αφήνετε, όλο σου φαίνεται πιο εύκολο. Αλλά αυτό θα είναι ένα θέμα τακτικής. Αυτό που σας είπα για το ταγράμμα που βλέπετε εδώ, δεν επιμένω γιατί ξέρετε, μπαίνω τώρα σε έναν άλλο τομέα. Το ξέρετε ότι στο δημοτικό υπάρχει το σκάκι, από την πρώτη ως την έκτη δημοτικού. Δυστυχώς έχουμε πολλά σχολεία. Παρατήρησα μάλιστα ότι τα σχολεία όταν είπατε τους αριθμούς ήταν όλα ζυγά. Άρα, όταν λοιπόν το κοιτάζουμε αυτό, θέλετε να αυτά είναι οι διευθυντές εδώ. Ναι, ωραία. Σε αυτά τα σχολεία παίζετε σκάκι. Άκου, δεν λέω, να μην μπερδεύεις εσύ. Άλλο λέω. Στα σχολεία έχετε δικαίωμα να παίζετε σκάκι από το 2014. Από την πρώτη έως την έκτη δημοτικού. Έχετε δικαίωμα. Και οι σύλλογοι γονέων μπορούν να το πούν, παίζουν ή δεν παίζουν. Μόνο σε ένα σχολείο παίζουν. Μου ζήτησε η αρχίδα που είναι στο έβδομο του κυρίου. Μπράβο. Α, στο έβδομο. Λέω απλώς ότι αυτό είναι καλό να γίνει σε όλα τα σχολεία για ποιο λόγο. Γιατί έχουμε δει ότι η ανάπτυξη του παιδιού σε νοητικό επίπεδο όταν παίζει σκάκι είναι καλύτερο το παιδί σε όλες αυτές τις επιστήμες που τις λέμε πιο σκληρές. Δηλαδή μαθηματικά, θέματα λογικής, χημεία, φυσική κλπ. Άρα το κλασικό παράδειγμα του γονέα θέλει να βοηθήσει αυτό στην εκπαίδευση. Τι κάνει, ξανά περνάει με καθυστερημένο τρόπο το δημοτικό. Ο γονέας είναι αυτός που κάνει δύο φορές το δημοτικό. Μία είναι αυτό του, μία είναι το παιδί. Και μετά το χωραπλασιάζει ανάλογα πόσα παιδιά είναι. Γι' αυτό λέτε στην Ελλάδα, μελετήσαμε. Και μετά καταλήγατε να λέτε, μας έκοψε. Ενώ διαβάσαμε. Και έχει πλάκα γιατί είναι τρίτη δημοτικού, ας πούμε, εντάξει, και λες, παιδί μου, βλέπει το μαλάκαρο, και λες, διαβάσαμε. Και στο Λύκειο. Δεν το λέω και το Λύκειο να μην είναι να βλέπω. Γιατί στο Λύκειο μετά αρχίζουν τα φορησία και δεν τα βγάζουν πέρα σε όλα. Ξαναλέω, ένας τρόπος να βοηθήσετε τα παιδιά σας σε επιστήμες σκληρές είναι το σκάκι. Δεν έχει καμία σχέση με αυτές. Γιατί όταν τους λέτε θα βάλουμε περισσότερες ασκήσεις στα μαθηματικά, είναι πολύ απλό, το παιδί βαριέται. Όταν τους βάζετε μια άλλη άσκηση, όπως είναι το σκάκι, όπως είναι αυτά που σας έδειξα, στην πραγματικότητα πάλι κάνει μαθηματικά, χωρίς όμως να το βλέπει και να βαριέται, και μετά όταν το ξαναβάζετε να κάνει μαθηματικά, θα κάνει καλύτερα. Γιατί έχουμε την ορθολογική σκέψη, έχουμε πάλι το θέμα της στρατηγικής. Να ξέρετε, τα περισσότερα παιδιά, ακόμα και αυτά που λένε ότι τους αρέσουν τα μαθηματικά, βέβαια πολύ σπάνια ξέρουν τι είναι μαθηματικά για να πούν ότι τους αρέσουν οι ασκήσεις. Και μισούν τα προβλήματα. Ξέρετε γιατί? Γιατί η στρατηγική είναι μόνο στα προβλήματα. Διότι από το ένα πράγμα πρέπει να βρει κάτι άλλο, να σου συνδυάσει με το άλλο, να το βάλει στο άλλο και μετά να βρει το τέλος. Ενώ η άσκηση είναι: έχω ένα πρόβλημα, λύνω. Πρόβλημα, λύνω. Άρα πολλοί από εμάς, ακόμα και αυτοί, για να μην μου το πείτε στο τέλος της διαδίκτυας όταν θα γελιστούμε, εγώ ήμουν πολύ καλός στα μαθηματικά κτλ. Και να μου πείτε μετά, εμένα μου άρεσε να κάνω ασκήσεις, ασκήσεις, ασκήσεις. Ωραία. Άρα είναι σαν να κάνετε, ας πούμε, να λέτε ότι παίζετε σκάκι και να ξέρετε να λύνετε μόνο μάθη μία κίνηση. Άρα, το σκάκι υπάρχουν πολλές εκδοχές. Εγώ συστήνω να μην παίζουν μόνο σκάκι, δηλαδή είναι το θέμα να γίνουν πρωταθλητές, είναι να μπορούν να παίξουν σκάκι από διάφορες περιοχές του κόσμου. Αυτό εδώ είναι το σκάκι το κινέζικο. Και μάλιστα και εγώ όταν τους το μαθαίνω αυτό, τους το μαθαίνω με τα ιδεογράμματα. Θα μου πείτε ποιο είναι το όφελος. Το όφελος είναι ότι καταλαβαίνουμε ότι τα παιδιά έχουν μεγαλύτερο νοητικό επίπεδο από ό,τι νομίζουμε και μπορούν να μάθουν ιδεογράμματα τα οποία πρακτικά είναι άχρηστα για αυτά, επειδή δεν έχουν καμία σχέση με την Κίνα. Βέβαια, έτσι όπως είναι εκεί το θέμα, θα έχουν μια σχέση και με την Κίνα, αλλά θα είναι καλό να μπορούν να παίζετε και σκάκι με τους Κινέζους. Άρα,
Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αυτό λέγεται το σκάκι με τον ποταμό και βλέπετε μια διαχωριστική γραμμή που δεν μπορούμε να παίξουμε τον ίδιο τρόπο. Όσοι από εσάς παίζουν ήδη σκάκι, όταν βλέπετε αυτό για πρώτη φορά, λέτε καλά, αυτό είναι σκάκι. Αυτό το σκάκι είναι από το ίδιο σκάκι που παίζουμε εμείς. Δεν έχουν όμως τα ίδια κομμάτια. Πώς δεν έχουν τα ίδια κομμάτια. Ας πούμε τα δύο άκρα επάνω μοιάζουν, τα δύο άκρα κάτω δεν μοιάζουν. Σωστά, αλλά το θέμα είναι ότι τι διαβάζετε και τι κάνετε. Στην πραγματικότητα, άμα τα κοιτάξετε λίγο πιο προσεκτικά, γιατί έχετε κοιτάξει μόνο τα μισά, θα δείτε ότι το μισό αυτό που από κάτω μοιάζει με αυτό που είναι από πάνω. Άρα, το μισό. Άρα θα θεαμοποιείτε ότι στην αρχή ότι μπαίνει και μια αξία η οποία είναι σε εσένα το χρέο. Μπορεί να μην τα βλέπετε καλά, αλλά εννοώ ότι η παρατήρησή σα είναι ότι θεωρείτε για να είναι ο άλλο από την άλλη πλευρά πρέπει να είναι το συμμετρικό μου. Όχι. Θα σα δείξω. Α, εδώ είναι ακόμα καλύτερο. Εδώ α πούμε αυτό είναι το σκάκι στα Ιαπωνέζικα. Αλλά το σκάκι στα Ιαπωνέζικα θα δείτε τώρα αφιερωμένο στην κυρία μια αγάπη. Επειδή έβλεπα πάνω και δεν έβλεπα. Μα δεν κατάλαβε. Χειρότερο, τα πάνω και τα κάτω είναι ακριβώ τα ίδια. Εδώ. Το σοκί. Εδώ είναι το σοκί. Άρα είναι απλώ η φορά που αλλάζει. Το σοκί είναι ακριβώ όπω είναι το σκάκι. Αλλά αυτό που θέλω να σα αφιερώσω είναι το εξή. Οι Ιάπωνε είναι πολύ παραδοσιακοί, δεν μπορούν να αντέξουν πάνω σε ένα σοκί μπαρ να υπάρχουν δύο βασιλιά. Δεν έγινε. Ο ένα θα είναι βασιλιά. Ο άλλο θα είναι διεκδικητή. Ναι. Άρα έχουμε champion, challenger. Άρα ο ένα βασιλιά μοιάζει με ένα ξύ και ο άλλο έχει μια μικρή γραμμούλα παραπάνω. Αυτό είναι ο άλλο. Άρα είναι ο ένα και ο άλλο. Άρα πώ παίζουμε σε αυτό, στην γραμματική. Είναι διαφορετικά τα προνόμια. Όχι. Έχουμε ακριβώ τα ίδια προνόμια. Και υπάρχει το θέμα του σεβασμού. Ας πούμε στο σοκί, όταν παίζετε με κάποιον που είναι πιο μεγάλος από εσάς, του δίνετε το βασίλειο. Εντάξει. Όταν εσείς έχετε ένα υψηλότερο επίπεδο, εσείς παίρνετε το βασιλιά, αν έχετε υψηλότερο επίπεδο και παίζετε με κάποιον που είναι πιο μεγάλος από εσάς, του ξαναδείτε το βασίλειο. Είναι ο σεβασμός προς τον παλιό. Άρα, εδώ τι γίνεται, έχει πάλι ενδιαφέρον. Τα κομμάτια είναι τα ίδια, διότι έχει ένα θέμα με την κατασκοπία. Όταν αρπάζετε ένα κομμάτι και το βάζετε στο σκάκι, είναι νεκρό. Εδώ μπορείτε να το ξαναβάλετε μαζί και το βάζετε ξανά, αλλά δικό σα. Είναι ας πούμε έτσι. Εντάξει, το παίρνετε από τον άλλον, είναι έτσι. Το παίρνετε, το γυρίζετε και λέτε τώρα είναι δικό μου. Εγώ να σας πω ότι θα δημιουργεί τεράστια άμυνα, γιατί πρέπει να κάνετε καλή άμυνα, γιατί ξαφνικά ένα κομμάτι που χάσατε, σας ξαναέρχεται και είναι εχθρό σα. Και αυτό είναι πολύ καλό γιατί στη ζωή είναι χρήσιμο. Το πρώτο πράγμα είναι η κολλητή. Άρα για τι κολλητέ ξέρετε είναι αυτέ που παντρεύονται με τον άντρα μα. Αν έχει ένα λίγο σογγί, θα τι πρόσεχε. Άρα θα δείτε ότι στο σογγί αναπτυσσόμαστε πολύ αργά. Έχω μερικέ κολλητέ δεν χαμογελάνε καθόλου. Είναι ήδη παντρεμένε. Αναπτυσσόμαστε πολύ αργά γιατί ξέρουμε ότι το παραμικρό λάθος, Κωνσταντίνη μη γυράζει, το παραμικρό λάθος μας επανέρχεται πάνω μας. Ενώ στο σκάκι αυτό που θα χάσουμε, το χάσαμε. Τώρα που πρέπει να καταλάβουμε, αλλά εδώ σας δείχνω μερικά θέματα, εδώ είναι αξίες, άρα π.χ. στο σογγί, θα σας ξαφνιάσει, λειτουργεί ο ύπος σαν τον ύπο, αλλά είναι μόνο μπροστά. Αν πηγαίνει μπροστά, κάνει έτσι, εντάξει. Και λέτε, εντάξει, τότε τι κάνει τον ιστοτέλο, τότε ο ιστοτέλο έχει μπλοκάρει. Ναι, αλλά όταν τον πάρετε, ξαναβγαίνει έξω, ξαναβγαίνει. Και παίρνει αλλού. Η λόγη έχει πάει αισία. Και δεν μπορεί να μετακινήσει την πλάγια. Δεν είναι σαν το πύργο. Θα πείτε, άχρηση είναι στη γωνία. Ναι, αλλά άμα την ανταλλάξετε, όταν την παίρνετε αλλού, την τοποθετείτε εκεί που θέλετε. Αλλά εδώ έχει πάλι ενδιαφέρον. Θα το λέγαμε εμείς πιο πολύ στο στρατηγικό μάνασμα, μερικές φορές για να έχει καλύτερη απόδοση σε έναν θεσμό, συμφέρει απλώς να αλλάξει τη θέση των παικτών. Δεν είναι να του διώξει. Αλλά του λες, φαίνεται ότι εδώ δεν σ' αρέσει, ωραία. Τον βάζει το άλλο, ξαφνικά μεγάλη απόδοση. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι όταν αλλάζουν τα μηχανήματα σε μια εταιρεία,
καταφέρουν να κάνουμε 5 έως 10% καλύτερη απόδοση. Όταν αλλάζουμε τη θέση του ανθρώπινου δυναμικού, παίρνουμε ένα 30%. Από εκεί φαίνεται στην Ελλάδα είναι άγνωστο στι μερικέ εταιρείε, δεν μιλάω για αυτέ που είναι κρατικέ, να μην συναντηθούν. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να σκεφτείτε ότι μαθαίνουν γρήγορα τα παιδιά πώ να αμυνθούν. Θα σα το πω λίγο πιο φιλοσοφικά, μπορεί να σα ξαφνιάσει, αλλά να μην συναντηθείτε. Υπάρχει κάποιο από εσά που πιστεύει ότι αυτοί που κάνουν εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα δεν πέρασαν από την ιδεολογία. Δεν σα ψυχοκλάβω σε λίγο, θα σα πω. Θα πω ότι ο Χίτλερ πήγε μια υπηρεσία, είναι. Αλλά μετά πήγε δημοτικό, μετά πήγε κτλ. Ποιο τον εντόπισε. Κανένα. Άρα ακολούθησε κανονικά όλο το σύστημα. Εγώ τώρα τι λέω. Τα παιδιά μα είναι αθώα. Τα αθώα, άμα δεν τα προσέχει, εύκολα πέφτουν στη βαρβαρότητα χωρί να το ξέρουν. Δηλαδή καταπατούν άλλα αθώα. Τα αθώα, όταν τα προσέχει και του μαθαίνει μερικού κανόνε, γίνονται δίκοι. Και προστατεύουν του άλλου. Αυτή την περίοδο ακούτε πολύ, φαντάζομαι, στα σχολεία σα το θέμα του bullying κτλ. Εδώ και να μην το παρακάνουμε. Αν νομίζετε ότι αυτό είναι καινούργιο φρούτο, είναι ότι απλώ τώρα το λένε. Εντάξει, ότι δεν υπήρχε παλιά, όλοι σα και οι πιο παλιοί έχετε ακούσει για διάφορε περιπτώσει που απλώ δεν τι ονομάζαμε. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Αυτό που θέλω να σα πω είναι το εξή. Το έλεγα σε ένα μαθητή που είχε υποστεί bullying και μετά. Κάναμε τις πρώτες συζητήσεις σκακιστικά. Άρα παίζαμε σκάκι, γιατί παίζει καλό σκάκι, και του λέω, εδώ βλέπεις, βέβαια είσαι πολύ ωραίο, αλλά αντέχεις. Λέει, ναι, αντέχω δάσκαλα. Λέω, έτσι είναι και η ζωή. Μπορείς να αντέξεις, ακόμα και είσαι πολύ ωραίο. Γιατί αυτό που έχει σημασία είναι αν θα είσαι εδώ ακόμα και μετά. Αυτοί που αντέχουν αυτά τα παιχνίδια διάφορα που σας έδειξα, είναι το ίδιο ακόμα και στο μηχανό, μην νομίζετε. Δηλαδή, ο άλλος έχει το προβάδισμα και εσύ συνεχίζετε και ιδιαίτερα είναι το χέρι σας, και ο άλλος είναι τόσο χαρούμενος που νικάει, που τρέχει συνεχώς και χάνει. Εντάξει, εδώ είναι ακριβώς το ίδιο. Άρα, αυτό είναι μερικές παρτίδες, να σας τα δείχνω εδώ. Το Go. Το Go αυτό είναι από τα αγαπημένα μας, για ποιο λόγο, αλλά το Go εδώ είναι στο Μουσείο της Νέας Υόρκης. Σας δείχνω με τι μοιάζει το Go. Το Go είναι ένα γκομπάν, παίζουμε πέτρες. Βοηθάει να περάσει από το 6 στο Go. Παίζεται πάνω σε ένα κομπάνι που είναι 19-19. Είναι το πιο παλιό παιχνίδι της ανθρωπότητας. 4.000 χρόνια. Άρα παίζεται εδώ και 4.000 χρόνια. Πάρα πολύ στην Κίνα, στην Κορέα, στην Ιαπωνία, τώρα και στην Ευρώπη και έχει αρχίσει λίγο στην Ελλάδα. Δεν είναι για να γίνεται, ας πούμε, ειδική στο Go. Η ιδέα ποια είναι ότι το Go, όταν βάζουμε μια πέτρα, δεν μετακινείται. Ο στόχος είναι να ελέγχουμε μια περιοχή και άμα μέσα στην περιοχή μπορούμε να πάρουμε τις πέτρες του άλλου, είναι φυλακισμένοι. Άρα το Go σε μια θέση κλασική, λέει παρακολουθείς, σου θυμίζει κάτι με το δάσκαλο αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, η ιδέα ποια είναι ότι ελέγχετε ζώντας σε μεγάλη απόσταση. Όταν βλέπετε τις πρώτες παρτίδες σας για Go και ειδικά όταν το παίζουν τα παιδιά, είναι πάρα πολύ εκνευριστικό για τους γονείς, γιατί λένε τι κάνω. Δεν βλέπετε καν την πρόθεση. Άρα, σας δίνω ένα παράδειγμα από ασκήσεις που έχουμε και είναι πολύ καλές αυτό σε εκπαιδευτικό επίπεδο. Βάζετε μια στημένη παρτίδα, εντάξει, και τώρα λέτε, ας πούμε, αν τα μαύρα τα ζήσουν, τι θα πεθάνουν. Και εδώ ξαφνικά το παιδί βρίσκει τρόπους να σωθούν τα μαύρα χάρη στις κινήσεις του. Άρα, καταλαβαίνει ότι άμα παίξει καλά, μπορεί να σώσει ανθρώπου. Απλώ στην αρχή να προσπέτει. Άρα μετά, μερικέ φορέ μπορεί να δει αν αυτό στέκει, θα δίνω άλλα παραδείγματα. Αν αυτό στέκει με πολύπλοκε θέσει, που λε, παιδί μου, αυτό φαίνεται χαμένο. Ποιο είναι το ωραίο για τα παιδιά μα. Πολλά από τα παιδιά μα είναι πάρα πολύ καλά όταν τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Και δυστυχώ τα πράγματα δεν είναι ποτέ πάρα πολύ καλά. Άρα τα παιδιά μας δεν είναι πάρα πολύ καλά, γιατί πρέπει να μπορούν να λύνουν προβλήματα. Οι γονείς στο πρώτο επίπεδο τι κάνουν. Συνεχώς λύνουν τα προβλήματα των παιδιών. Συνεχώς.
Παιδιά κατά μέχρι τα 60, δεν μπορεί να είναι πιο εξειδικευμένη. Τι θέλω να πω. Στην πραγματικότητα πρέπει να τον βοηθήσετε να μπορεί να λύσει μόνο σου τα προβλήματα που εμφανίζονται και όχι να είσαι συνεχώς δίπλα. Άρα εδώ αυτές οι τεχνικές και επίπεδο στρατηγικές, γιατί είναι σημαντικές, εδώ βλέπετε μια άλλη θέση, αν δεν είναι γεροζένη άλλο, είναι πρώτο ή το φινάλι, το ανάλογο. Όταν βλέπετε όλες αυτές τις πέτρες, λέτε Θεέ μου, τι μπορώ να κάνω. Στην πραγματικότητα σιγά σιγά μαθαίνετε με τους δασκάλους ότι αυτό γίνεται. Άρα, ξαναέρχομαι τώρα γενικότερα στο θέμα της έξυπνης παιδείας, γιατί χρησιμοποιούμε βέβαια όλα αυτά τα εργαλεία, τα έξυπνα εργαλεία που έχουν ενσωματωμένα δεδομένα τακτικής, στρατηγικής, μαθηματικών, φυσικής κλπ. Και μετά προσπαθούμε να δούμε πώς αυτά επηρεάζουν μια κλασική προσέγγιση. Αλλά το πρώτο πράγμα που πρέπει να σκεφτείτε, τώρα μιλάω στους γονείς, μετά στους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν και ακολουθούν την ίδια. Ωραία. Οι γονείς θεωρούν ότι το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να υποστηρίξουν την ίδια. Παραπάνω κάτω, σας φάω τώρα τον γονέα. Διάβασε. Πιο ωραίο είναι ότι εγώ δεν έχω ιδέα τι πρέπει να διαβάσει, να λέω ότι διάβασε. Αυτό που προσεύχομαι βέβαια κρυφά είναι να μου πει ναι. Λοιπόν, λέει όχι. Γιατί κάτσε από την πάρκα, κατά συνήθως απευθύνομαι στο άλλο μέρος της οικογένειας, δεν θα τον διαβάσεις. Εντάξει. Ωραία. Άρα, άμα είναι ας πούμε, αυτός είναι πολύ καλός στα μαθηματικά, εγώ είμαι φιλόλογος, έχεις μαθηματικά. Δείτε, είναι πολύ απλός ο διάλογος. Γιατί δεν τον διάβασες. Άρα το παλάκι τώρα είναι μεταξύ των γονέων, σαν να έπρεπε αυτοί να ξέρουν τα πάντα. Βέβαια τώρα όταν μεγαλώνουν οι ηλικίες, είναι και οι δύο όλο και πιο άσχετοι. Γιατί βέβαια έχουν έναν τομέα εξειδικεύσης, δεν ξέρουν τα πάντα. Και το άλλο που έχουν πρόβλημα οι γονείς είναι ότι πάνω κάτω θα ήθελα. Καλά, δεν τα κάνουν πια όπως τα κάνουν. Το παραπλασιασμό δεν κάνει. Το χειρότερο που μας συμβαίνει τώρα είναι ότι έρχεται μια κυριούλα, η οποία είναι μια 25 και μας εξηγεί 25 σε εμάς ρε, ότι έτσι κάνουμε τώρα. Και τώρα τι θα κάνουμε. Που αλλάζουν τα βιβλία, το έχουμε αυτό. Άρα εδώ είναι ένα παράδοσο. Οι γονείς θα ήθελαν μια εκπαίδευση να εξελίσσεται. Αλλά θα ήθελα να κάνουν τα ίδια ανά 25 χρόνια. Άρα είναι πάνω κάτω, είναι πολιτική γονείς, γιατί σου λέει κάθε 25 χρόνια μπορούν να κάνουν τα ίδια, δεν είναι τάξη. Τα άλλα τους πανηγιάζουν, αλλάζουν. Το πρόβλημα ποιο είναι ότι η διδακτική είναι από τα κομμάτια που εξελίσσονται πάρα πολύ. Διότι χρησιμοποιούμε π.χ. τώρα πολύ περισσότερο στις νευροεπιστήμες και βλέπουμε, ας πούμε, του βάζουμε το παιδί να λύνει ένα πρόβλημα, έχουμε αισθητήρες εδώ, και βλέπουμε τι κάνει ο εγκέφαλος. Άρα, π.χ. παρατηρήσαμε ότι ένα παιδί που έχει χαμηλή μνήμη χρησιμοποιεί πολύ λίγες ζώνες στο κεφάλι. Όσο πιο πολύ το εκπαιδεύουμε, χρησιμοποιεί περισσότερες ζώνες στο κεφάλι. Αυτό που λέω συχνά και στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς είναι το εξής. Άμα δεν είχαμε κρανίο και βλέπατε κατευθείαν τον εγκέφαλο, μια ώρα στην Τουρκία, θα ήταν ακριβώς όπως βλέπετε τους μύσες. Δηλαδή, όταν πάτε γυμναστήριο, βλέπετε ότι υδρώνετε, βλέπετε ότι θερμαίνετε και βλέπετε ότι οι μύσες αναπτύσσονται και το λίπος σας εξαφανίζεται. Για τον εγκέφαλο όμως δεν βλέπετε τίποτα. Στον χώρο των ευρωεπιστημών εμείς το βλέπουμε. Δηλαδή βλέπουμε ποιες είναι οι ζώνες που παίζουν έναν ρόλο, ποιες παίζουν σημαντικό ρόλο, ποιες δεν παίζουν σχεδόν ποτέ. Και λέμε γιατί δεν κάνει τίποτα εκεί πέρα. Άρα βάλουμε άλλη άσκηση, το ενεργοποιείται. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η διδακτική αλλάζει πάρα πολύ όσο αφορά τις τεχνικές και μιλάω τώρα για το θετικό. Μην με βάλετε στο πλαίσιο τα βιβλία ιστορίας που τα αλλάζουν για άλλους λόγους, αυτό είναι άλλο. Αυτές είναι οι ιδεολογικές μπουρδες που δεν έχουν καμία σχέση με τη διδακτική. Εγώ σας λέω την καθαρά διδακτική, καταλαβαίνουμε ότι όταν θέλουμε να μάθουμε κάτι στον άλλον, πρέπει να προσέχει. Πρέπει να προσέχουμε προς προσέχει. Να δούμε αν την ώρα που του μιλάμε βλέπουμε αν τα μάτια του παρακολουθούν αυτό που λέμε. Έχουμε ανθρώπους που δίνουν μια εκφώνηση, τώρα μιλάω πιο πολύ για το Λύκειο. Δίνουν την εκφώνηση, γράφουν στο πίνακα και δεν κοιτάζουν καθόλου στους μαθητές.
και λέει λύστε το. Okay. Αυτό να το κάνει οποιοδήποτε. Το θέμα είναι ότι πώς το λύνουμε όταν το βλέπουμε. Γιατί βλέπουμε. Άρα ένα παράδειγμα το προσέξει στα παιδιά σα. Τώρα είναι κακό αυτό που θα κάνουν τα παιδιά, δεν πειράζει, να το ξέρουν οι γονείς. Όταν τα παιδιά σκέφτονται πραγματικά μια λύση, όσο αφορά τα μάτια, πάνω πάνω δεξιά. Όταν σας λένε ψέματα και κάνω διάφορα, πάνω πάνω αριστερά. Δηλαδή, μιλάμε αυτό για τα παιδιά, είναι τεστ αλήθειες, δηλαδή. Θανατηφόρο. Εντάξει. Αλλά τους λέτε, κάντε μερικά τεστ, δωρεάν για τα παιδιά να κάνετε λίγο εξάσκηση, να δείτε τα μάτια σας από τις δύο πλευρές σας και στο τέλος δεν ξέρω. Και μετά σου λέει, κοίτα τη δεξιά ή αριστερά. Δεν θυμάμαι. Άρα, να καταλάβουμε το εξής. Ο εγκέφαλός μας φτιάχνει διάφορα μοντέλα και μετά κάνει και ψευδεστήσεις. Λέω ότι αυτό είναι, έτσι το είδα. Είναι το φαινόμενο που έχουμε όταν έχουμε μια κλοπή ή ένα έγκλημα και ζητάμε στους μάρτυρες τι είδαν, βλέπουμε πέντε μάρτυρες διαφορετικές. Όταν οι πέντε μάρτυρες λένε ακριβώς το ίδιο, είναι στημένο. Αυτό είναι στάνταρ. Δηλαδή ο κανονικός εγκέφαλος δεν μπορεί να δει ποτέ ακριβώς το ίδιο. Άρα το βλέπουμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Μιλούσαμε για το θέμα με τις πέτρες, με τον φίλο μου. Α, εδώ έχεις κινέζικες. Έχεις γιαπωνέζικες ή έχεις μόνο κινέζικες. Έχεις μόνο κινέζικες. Λοιπόν, οι κινέζικες πέτρες είναι οριζόντιες από κάτω και είναι κερκτές από πάνω. Οι γιαπωνέζικες είναι, αν θέλετε, το ανάλογο από το διπλό. Διπλό κερκτές. Πρώτη άσκηση. Θα κάνουμε έτσι. Αλλά στα παιδιά το βάζουμε έτσι. Το δάχτυλο πάει πάνω από άλλο και το βάζουμε. Στην αρχή λένε τα παιδιά, καλά, γιατί το κάνουμε έτσι. Λεωνίδα, δεν σκέφτεσαι αυτό το πράγμα. Ωραία. Το κάνουμε έτσι εδώ και 4.000 χρόνια. Στην πραγματικότητα, όταν έχουμε πολλές πέτρες τοποθετημένες και πρέπει να την τοποθετήσουμε, αυτός ο τρόπος είναι ο ιδανικός για να τοποθετηθεί η πέτρα χωρίς να ανοίξουμε τις άλλες. Ενώ άμα το βάζετε έτσι, όπως θα κάναμε εμείς ευρωπαϊκά κλασικά, έτσι, μόλις θα είναι η άλλη δίπλα, θα την στριμώξουμε και θα την στρώσουμε. Αυτό δεν είναι σωστό. Δίνω μερικά πράγματα σαν παραδείγματα τέτοιου τύπου για να καταλάβετε το εξής. Συνεχώς πάμε από το ένα στο άλλο για να δούμε πώς η διδακτική μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό που δεν σας είπα, αλλά επειδή τώρα έχουμε τον Νίκο που μας το έφερε, το βλέπετε αυτό. Το κομπάτι έχει ένα ελάττωμα, είναι ότι παίζουμε στις διασταυρώσεις και όχι στα τετράγωνα. Αυτή είναι η πρώτη σφαλιά για όσους παίζουν λίγο σκιάκι. Στην παιδί μου, δεν το βάζουν στην άκρη. Σας δίνω ένα παράδειγμα που μου έτυχε με μια μικρή κοπελίτσα, της μάθαινα σκέκτα βασικά, δεν είχαμε ολοκληρώσει όλο και λέω να το τοποθετήσουμε και ξαφνικά μου βάζει δύο κομμάτια στο ίδιο τετράγωνο. Λέω, αυτό δεν γίνεται. Λέει, μα δεν το είπε, δάσκαλε. Λέει, δεν μπορώ να το πω, ενώ σου λέει. Γιατί δεν είχα σκεφτεί ότι θα μπορούσε κάποιο να σκεφτεί να βάλει τα δύο κομμάτια μέσα στην ίδια, στο ίδιο τετράγωνο. Εδώ λοιπόν είναι παράξενο γιατί τα βάζουμε στις διασταυρώσεις και δεν τα βάζουμε στα τετράγωνα. Αυτό σημαίνει την άλλη νοοτροπία. Άλλη νοοτροπία. Στο σκάκι παίζουν πρώτα τα λεφτά, στον γκο παίζουν πρώτα τα μαύρα. Στο σογγί δεν παίζει κανένας πρώτος, πρέπει να επιλέξουμε ποιος παίζει. Άρα σημαίνει ότι τα παιδιά δεν είναι συνεχώς, εγώ θέλω τα λεφτά, εγώ θέλω τα μαύρα. Πρέπει να τελέξουν. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μπορούμε να προσεγγίσουμε με διαφορετικούς τρόπους τα ίδια προβλήματα, χρησιμοποιώντας και άλλες τεχνικές, όχι μόνο από μία χώρα. Γιατί η διδακτική αρπάζει από παντού. Άμα υπάρχει κάτι καλό, το βλέπετε. Σε αυτό το πλαίσιο, τι θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι πρέπει πρώτα να σκεφτείτε ότι η έξυπνη παιδεία θα κάνει ό,τι μπορεί για να ενεργοποιήσει τον εγκέφαλο σε υψηλό βαθμό. Πάνω κάτω το παιδί σας για εσάς είναι τέλειο, γιατί μετά κοιμάται. Λοιπόν, θα σας δίνω ένα παράδειγμα. Βλέπω μερικοί από εσάς που στεναχωρούνται. Όταν το παιδί σας έρχεται στο σπίτι, ενώ έχει τελειώσει το σχολείο και το βλέπετε να είναι τυφώνας, δεν έκανε τίποτα σου. τίποτα, δεν έκανε τίποτα. Το παιδί που πραγματικά ανέπτυξε όλη την νοημοσύνη του για να λύσει μερικά προβλήματα, στο σπίτι έρχεται και δεν υπόθε τρόπο, οπότε κοιμόμαστε. Αυτό. Και εσείς περνάτε μια ζωή χαρισάμενη και δεν λέει κανένας, το διάβασε, το έχει διαβάσει ήδη, σου λέει να ξεκούρεσαι. Τα παιδιά που έχουν πάρει υπερκινητικότητα, τα βάζουμε συχνά σε αυτή την κατηγορία, επειδή δεν ξέρουμε ακριβώς τι είναι υπερκινητικότητα. Άρα τώρα, πόσες φορές είμαστε με την Ελένη?
4 σίγουρα. Ωραία. Ποιος από εσάς πιστεύει ότι πριν έρθουμε εδώ, κάναμε 4 ώρες μάθημα με ένα παιδί. Ήταν μια νέκρα που έπαιζε. Συνεχόμενες. Λέει παραπάνω. Τι ηλικία, 8. Συνεχόμενες ώρες. Πιο συνεχόμενες δεν γινόταν. Δεν το πιστεύω. Η Ελένη πάνω στο σηκώνει το χέρι και ήταν αυτή. Α, γιατί σηκώ η Ελένη έτσι να σε δω. Ναι, αυτή είναι. Ωραία, μπορώ να σας πω ότι ακόμα και οι γονείς δεν το ήξεραν ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για τους γονείς να φέρουν έναν μαθητή που είναι σε δάσκαλο. Πόσες ώρες πάλι μες την Ελένη το τετράωρο. Τότε. Σου πάει και πολλή ώρα. Σου πάει και τόση ώρα όσο είσαι στο σχολείο από το πρωί μέχρι το μεσημέρι. Τι πιο λίγο. Α, το πρόβλημα ποιο είναι. Το πρώτο πράγμα είναι ότι όταν κάνουμε μάθηματα με έξυπνη παιδεία, τα παιδιά δεν ζητάνε διάλειμμα. Λες, πώς γίνεται αυτό. Άρα πολύ συχνά όταν πάω σε σχολεία, εδώ δεν έτυχε να το κάνουμε έτσι, εγώ τους λέω, μου λένε πόση ώρα θα κάνω, 2 ώρα. 2 ώρα. Και 2 ώρα χωρίς διάλειμμα. Ναι, γιατί μετά βαριόμαστε. Γιατί όταν μου αναγκάζουν να κάνω διάλειμμα, τα παιδιά μένουν συντάξει. Και λέμε εντάξει, κάνουμε διάλειμμα. Κάνουμε το ίδιο βέβαια και κάνουμε διάλειμμα. Μετά οι καθηγητές λένε εντάξει. Τι θέλω να πω. Όταν το παιδί το ευχαριστιέται και είναι χαρά, είναι η ζωή του. Είναι σαν να λέτε σε κάποιον, αναπνέεις, θα κάνεις διάλειμμα. Όχι. Δεν θες να κάνεις διάλειμμα. Όχι, θα πεθάνω αλλιώς. Αυτό είναι. Όταν λοιπόν αλλάζουμε συνεχώς τα προβλήματα, τα αναλύουμε με έναν διαφορετικό τρόπο, εμπλουτίζουμε το παιδί, απλώς ζει. Στο σχολείο έχουμε την εντύπωση, τώρα έχουμε φτάσει στα 45 λεπτά. Εντάξει, σε κάποια φάση θα φτάσουμε στα 45 λεπτά. Βέβαια θα πληρωνόμαστε μία ώρα. Στο παρακάτω. Δεν θα φτάσουμε στο μισάωρο. Θα λέμε το μισάωρο. Και ρωτάω, γιατί γίνεται αυτό, να θυμάστε πολύ συχνά και τα ξέρω σε αυτή την φράση, γιατί που τα παιδιά δεν μπορούν να παρακολουθήσουν κάτι πάνω από 10 με 12 λεπτά. Το έχετε ακούσει αυτό. Ναι. Είναι εντελώς ηλίθιο και βέβαια δεν υπάρχει, αλλά μην το ξαναπείτε, πέρασε μπροστά μου. Αυτό προέρχεται από την Αμερική και είναι λόγω των διαφημίσεων. Και είναι ανάποδα που έχουν. Άρα βάζουν ταινία, για να πάρουν λεφτά βάζουν διαφημίσεις και μετά παρατήρησαν ότι τα παιδιά αναπαράγουν το ίδιο πράγμα που βλέπουν στην τηλεόραση. Δηλαδή, για 10-12 λεπτά έχουν ταινία, ξαφνικά διαφημίσεις παρακατορίζουν και εσείς το κάνετε και το κάνουν λοιπόν και στο σχολείο. Μετά αυτό το μάθαμε εμείς στην Ευρώπη, παραμορφωμένο, λέγοντας ότι είναι αυτό. Δηλαδή γίνεται εκεί, αν το προσέξετε, ακόμα και όταν κάνετε δώρα στα παιδιά σας, εκεί πέρα τα παιδιά είναι πολύ εκνευριστικά, κοιτάζουν μερικές φορές το περιτύλιγμα. Εντάξει, τους κάνεις ένα ωραίο δώρο και είναι 15 λεπτά πάνω στο περιτύλιγμα και στα πετάμε, δεν γίνεται. Αλλά συνήθως όταν είσαι σε ζευγάρι, είναι ο άντρας που κοιτάζει τη γυναίκα, τζάμπα τα λεφτά, ε. Γιατί δεν αγόρασες κατευθείαν το χαρτάκι να κάνει το όλο. Μετά βλέπει το παιδί αυτό που είναι μέσα, το αφήνει αμέσως. Λες τώρα λέτε, το θανατηφόρο βλέμμα πάνω στη γυναίκα και λες ήταν ανάγκη. Ήταν ανάγκη. Άρα, στην πραγματικότητα, όταν το παιδί παίζει πραγματικά, το έχετε ζήσει όλοι οι γονείς. Είναι απίστευτο πόση ώρα μπορεί να καθίσει σχεδόν ακίνητο παίζοντας ένα παιχνίδι. Και λέτε το παιδί. Ενώ μετά του βάζει να διαβάσει. Έχουν λοιπόν τους γονείς που διαβάζουν 4 ώρες τα παιδιά τους. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Μερικοί τώρα είναι λίγο κλεισμένοι λοιπόν. Άρα κάθονται πάνω στο παιδί, θα διαβάσουν. Κάθονται. Η απόδοση που έχουν, μηδενική. Στο τέλος τα έχουν φτύσει. Το λύσανε. Εντάξει. Άρα πρέπει να καταλάβετε πρώτα απ' όλα ότι όταν έχει μεγάλη διάρκεια για κάτι που δεν του αρέσει, δεν αλλάζει τίποτα η διάρκεια. Δεν αλλάζει τίποτα. Άρα πρέπει να είναι πιο σύντομο και να δείτε αν μπορούμε να κάνουμε αλλαγές. Το άλλο που πρέπει να ξέρετε είναι ότι ο εγκέφαλός μας λειτουργεί πάρα πολύ καλά παράλληλα. Δηλαδή, του βάζει να κάνει ένα πρόβλημα, δεν το βγάζει. Του λες σταμάτα. Βάζει ένα άλλο πρόβλημα και την ώρα που κάνει το άλλο πρόβλημα, λύνει το άλλο.
Μετά του λέτε, έχει μια ιδέα για το άλλο. Α, ναι, είναι αυτό. Λέτε, πόσο. Διότι ο εγκέφαλος μας πολύ δύσκολα σταματάει να λύνει ένα πρόβλημα που δεν έλυσε. Άρα, στην πραγματικότητα, εμάς, το κάνουμε πολύ συχνά στο μάθημα, τους βάζουμε 4-5 προβλήματα μαζί, που αποκλείει να τα λύσουν το ένα πίσω από το άλλο, θα τους βάζουμε απλώς στις αρχίσεις. Αρχίζουν εγώ και λέμε τώρα άλλοι. Λέει, μα δεν τα λύσουν. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε. Και μετά σε κάποια φάση, όταν είμαστε στο τέταρτο, σηκώνεται ένας, λέει, το πρώτο του τέλειωσε ήδη. Άρα, επειδή τους αναγκάσαμε να λειτουργήσουν παράλληλα. Ο εγκέφαλος μπορεί να το κάνει. Είναι νευρονικό δίκτυο με πολύ υψηλές προδιαγραφές. Και πάνω κάτω, τι θέλω να σας πω, ο εγκέφαλός μας είναι πιο έξυπνος από ό,τι πιστεύετε. Και ο δικός σας. Πολύ συχνά υποβαθμίζουμε τον εγκέφαλός μας, γιατί δεν ξέρουμε ότι μπορεί να το κάνει. Όταν λοιπόν κάποιος θα το διδάσκει ότι μπορεί να το κάνετε, τότε το κάνετε όμως. Εδώ πάνω κάτω διακριτικά μου λέτε ότι πρέπει να τελειώσω τη διάλεξη. Όχι εσύ, όχι ο Λεωνίδας σίγουρα και ο βοηθός του Λεωνίδα που πήγε διακριτικά να βάλει τα δωράκια στην άκρη, σίγουρα θέλει να πει κάτι. Τώρα θέλει έτσι διακριτικά σου λέει, δεν τα φέρω εγώ, μπορεί και να φύγει τελώς από την πόρτα, τη δουλειά μου την έκανε. Να καταλαβαίνω ότι δεν πρέπει να ξεπεράσουμε ένα όριο, θα προσπαθώ να σας πω το εξής. Δεν έχει τελειωμό η έξυπνη παιδεία. Τελειώνω για να το χαρεί και ο διπλανός μου. Του το εξής θέλω. Πολύ συχνά δεν παίζουμε με τα παιδιά μας για ένα πολύ απλό λόγο. Τα παιδιά δεν ακούν τώρα. Είναι οι γονείς ακούν. Γιατί θα διαβάσει. Πώς είναι. Άρα, πρέπει να σκεφτείτε ότι τα έξυπνα παιχνίδια μας επιτρέπουν να παίζουμε με τα παιδιά μας χωρίς να παρνιόμαστε, τη μαθαίνουμε κι εμείς. Π.χ. σε αυτό που σας έδειξα τώρα το Go, έχετε 9 σημεία. Τα 9 σημεία, αυτά εδώ, τα όχι, είναι αυτά που μας επιτρέπουν να παίζουμε με άντικα. Αλλά όταν παίζετε με ένα παίχτη που είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο του, του δίνετε 9 πέτρες. Μπορώ να σας πω ότι με 9 πέτρες μπορεί να σας δυσκολέψει. Όταν ανεβαίνει το επίπεδο του παιδιού σας, του δίνετε 8. Τα βλέπετε. Μετά σιγά σιγά παίζετε στο ίδιο επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε πολύ εύκολα να παίξετε παιχνίδια και όπως είναι και το σκάκι κλπ. Όπου παίζετε πραγματικά, δεν κάνετε εισαγωγές. Γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι γονείς δεν παίζουν, αφήνουν το παιδί τους να κερδίσει και τελικά το παιδί τους δεν κερδίσει ποτέ. Γιατί είναι στημένο και είναι ψεύτικο. Και όταν πάνε να παίξουν τα παιδιά μας που έχουν μάθει πολύ καλό σκάκι, τρώνε τα μούτρα του, γιατί στην πραγματικότητα παίζουν μετά με ένα άλλο παιδάκι το οποίο παίξει. Μα θα χάσω. Να χάσει. Γιατί είναι άλλο το επίπεδο. Άρα, οι διορθωτικές κινήσεις που κάνουμε δεν είναι σοβαρό και δεν βοηθάει καθόλου τα παιδιά. Λέω λοιπόν τώρα, όταν αγοράζετε παιχνίδια με τα παιδιά σας, ποιο είναι το κριτήριό σας. Θα δείτε ότι πάνω κάτω είναι στο απλοκόρι. Δηλαδή, έχετε τα παιχνίδια που είναι της μόδας, που μετά από ένα μήνα το παιδί το έχει συγχαθεί. Συγχαθεί, αν δεν λέω ότι δεν παίζει, συγχαθεί, θέλει να το ξαναδεί. Και έχετε μερικά παιχνίδια που είναι διαχρονικά. Αυτό που βλέπουμε είναι το εξής. Τα παιχνίδια που θα μείνουν είναι αυτά που σας πήραν. Δηλαδή, άμα κάποιος σας σεβαστεί ως μικρός και σας αγοράσει μία ωραία σκακέρα, μία ωραία κομμάτια, θα δείτε ότι θα τα κρατήσετε. Και μετά μπορεί να παίζετε και σε μεγάλη ηλικία ακριβώς με τον ίδιο. Και όλοι θα δείτε ότι εσείς ο ίδιος, μετά, στον επόμενο, θα κάνετε το ίδιο. Άρα, άμα το σκεφτείτε καμικά αυτό που είπαμε είναι ξύλινο, εγώ προτιμώ τα παιχνίδια που είναι ξύλινα. Όσο λιγότερες βαφές έχουν, τόσο το καλύτερο. Όσο λιγότερο βερνίκι έχουν, τόσο το καλύτερο, γιατί βέβαια τα παιδιά όπως καταλαβαίνετε δαγκώνουν, γλύβουν και κάνουν διάφορα. Αποφεύγει τα πλαστικά. Έχουμε πολλά παιδιά που παίζουν συνεχώς με πλαστικά. Εμείς δεν ξέρουμε πόση ώρα παίζουν και ξαφνικά στα χέρια τους έχουν πολύ πλαστικό. Χωρίς δεν το ξέρετε. Αλλά θα βάλετε τα παιδιά σας να παίζουν μεγάλα. Τώρα, το άλλο. Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που παίζετε συνήθως. Και εγώ πάνω τι λέω στα στρατηγικά παιχνίδια, αυτά που σας παρουσίασα, μην τα παίζετε πάνω στο κινητό.
Μην τα παίζετε πάνω στην υπολογιστή, γιατί μόλις το πάσετε στο κινητό, έχετε τον εθισμό του κινητού και ξεχνάει το παιχνίδι. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να ζητήσει το κινητό. Για αυτόν τον λόγο, για την κυρία που γύρισε την Ελένη, να ξέρεις ότι στην αρχή, όταν βρεθήκαμε, το πρώτο πράγμα που ρώτησε η Ελένη, έχω ρωτήσει τους δύο γονείς, είναι πού είναι αυτό για να παίξω. Βέβαια, οι γονείς, επειδή ήταν η πρώτη φορά που ήταν με τον δάσκαλο, ήταν λίγο χεσμένοι, έκαναν. Όχι τώρα. Και μετά παίξαμε μετά από 4 ώρες. Για να δούμε ότι τελικά έτσι όπως παίζουμε πάνω σε αυτό δεν είναι σωστό. Αλλά το θέμα της στρατηγικής ποιο είναι. Η απασχόληση του εγκεφάλου, αλλά για να προκαλέσει χαρά. Ο στόχος των γονιών δεν είναι να μάθουν κάτι. Αυτό γίνεται και στο σχολείο. Ο στόχος πρέπει να είναι η χαρά. Έχει χαρά, θα μάθει. Δεν έχει χαρά, δεν μαθαίνει. Μετά, άμα αποθηκεύει γρήγορα, θα ξεχάσει πιο γρήγορα. Θα θυμάστε ότι όταν διευκολύνεται συνεχώς τα παιδιά σας, κανένα παιδί δεν ξεπερνάει τις ευκολίες. Ξεπερνάει μόνο τις δυσκολίες. Άρα πρέπει να είναι κάπου να το έχει δυσκολέψει για να θυμάται μετά, άμα αυτό το έχω κάνει. Άμα δεν τον έχει δυσκολέψει καθόλου, μπορεί να έχει ξεχάσει. Δηλαδή να έχει παίξει ένα παιχνίδι και να έχει ξεχάσει και τους κανόνες. Και δεν λέει, παιδί μου, αφού το παίξαμε αυτό, το κάναμε. Ένα να το παίξατε μετά έναν τόσο απλό τρόπο που μπήκε, βγήκε. Αυτό που έχει λοιπόν σημασία είναι πώς αλλάζουμε το παρελθόν με το μέλλον. Τα παιδιά μας θέλουν νέα δεδομένα, νέα ερεθίσματα και η έξυπνη παιδεία το προσφέρει αυτό με ακόμα και στο κλασικό πλαίσιο. Απλώς κοιτάζουμε με πιο έντονο τρόπο την ενεργοποίηση του εγκεφάλου. Άρα δεν είναι ανάγκη να παίζετε για ώρες. Είναι προτιμότερο να παίζετε πολλά παιχνίδια σύντομο χρονικό διάστημα παρά ένα μεγάλο. Και σας δίνω το παράδειγμα που έλεγα για το φαγητό. Συχνά οι γονείς επιμένουν για το φαγητό. Φάει. Okay. Εμείς επιμένουμε για την ποικιλία του φαγητού. Άρα η ποικιλία του φαγητού το κάναμε και στο μεσημέρι, μια κοπή τον ήλιο να μην να βλέπετε από τη φάτσα του την αλήθεια. Λέω ας πούμε, πόσα φρούτα διαφορετικά έχει φάει μικρή. Το νοιάζει και εσάς, α. Άρα, εγώ αυτό που βλέπω τους μικρούς μαθητές που έχω ακόμα όταν είναι 2 χρονών, όταν έχω ένα παιδί που είναι 2 χρονών και είναι ήδη στα 40 φρούτα διαφορετικά, έχει μια τεράστια ποικιλία. Δεν είναι να τρώει όλο το φρούτο, μπορεί να κάνει ένα κομμάτι, να το δοκιμάσει. Άρα, ο εγκέφαλος μας θέλει νέα δεδομένα, ποικιλία, διαφορετικότητα, πληρωματικότητα και μετά να τα ξαναβρίσκει. Όταν το ξαναβρίσκει, λέει, α, αυτό είναι, αυτό το ξέρω. Άρα, πολύ συχνά βάζουμε στα παιδιά μας να δοκιμάσουν πράγματα, αλλά δεν του ρωτάμε τι είναι. Του βάζει τσάι, τσάι του βουνού. Που το τσάι δεν έχει καμία, τσάι του βουνού δεν έχει καμία σχέση με το τσάι. Του βάζει να μυρίσει. Γιατί δεν το βάζει να μυρίσει και να του πείτε αυτό που μυρίζει έτσι, τι είναι. Να ζήσει κανένα, δεν το βάζει και δεν έχει καμία σένα. Όταν είναι όλα καλά για σένα, στο τέλος είναι αδιάφορο. Άρα η επιλογή γίνεται από τις γνώσεις. Οι γνώσεις όταν είναι καλά δομημένες, τότε έχουμε μια ανάπτυξη και μπορεί το παιδί να σας ξαφνιάσει με το επίπεδο ότι θα σας ρωτήσει άλλα πράγματα, τύπου εσύ πόσα φρούτα διαφορετικά έχεις φάει. Θα σας πω ένα άλλο πράγμα και τελειώνω εδώ. Να ξέρετε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 200 λουλούδια που μπορούν να φάμε. Άρα μπορεί να σας το αφήσω για άσκηση για εσάς, για τους γονείς, πόσα λουλούδια διαφορετικά έχετε φάει στο φαγητό. Έτσι, να το θυμάστε. Και μπορώ να σας πω ότι ο εγκέφαλός σας μπορεί να θυμηθεί πάνω από 50 λουλούδια διαφορετικά που έχει φάει. Αν τα έχει φάει. Άρα, άμα δεν τα έχει φάει, δεν ξέρω. Τι μπορεί να τα αναγνωρίσει. Αυτό ήθελα να σας πω. Τίποτα άλλο. Καλή συνέχεια έως τα 60, όπως είπε η κυρία.